Από ό,τι φαίνεται, το θέμα για τις ανεμογεννήτριες μας ενδιαφέρει όλους. Εδώ και χρόνια, κάποιοι σύλλογοι και φορείς έκαναν ομιλίες σχετικά με την ανάπτυξη των αιωλικών πάρκων στην περιοχή μας, αλλά περισσότεροι ήταν αυτοί που μαζευόταν για να μιλήσουν παρά αυτοί που ήταν από κάτω για να τους ακούσουν. Σε αντίθεση την ίδια χρονική περίοδο στη Τίνο, στην Πάρα, σε άλλα νησιά, υπήρξαν δυναμικές κινητοποιήσεις από τους πολίτες και τον Δήμο. Και γεννάται το ερώτημα. Άραγε οι πολίτες ξεσήκωναν τον Δήμο ή ο Δήμος τις πολίτες? Πριν 20 περίπου μέρες, με αφορμή τη γνωμοδότηση της κοινότητας Σπορτίου για το αιωλικό πάρκο στη Ράχη, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συνέλευση και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, η οποία πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά, αφού το είχε υπογραφεί η περιβαλλοντολογική άδεια από το Υπουργείο. Κοιτώντα τι φωτογραφίε του Πορτίου, πώ θα είναι την επόμενη μέρα με τι ανεμογεννήτριε, όλοι αναρωτηθήκαμε. Αυτό θέλουμε για το μέρο μα. Αυτό μα αξίζει. Μέσα από τι συζητήσει που έγιναν το επόμενο 20ήμερο, από αυτή την ενημέρωση, διαπιστώσαμε ότι ελάχιστοι γνώριζαν τι πρόκειται να συμβεί στην περιοχή μα. Υπάρχουν οι φωνέ, που δεν είναι και λίγε, που λένε ότι είναι καλό για το τόπο μα. Θα έρθουν επενδύσει, θα δουλέψει ο κόσμο, θα φτιαχτούν οι δρόμοι. Θα έχουμε φθηνό ρεύμα, ο Δήμος θα έχει έσοδα και θα είναι πολλά, πιστεύουν, τα θετικά για την περιοχή μας. Υπάρχουν όμως και οι φωνές που λένε ότι έρχεται η υποβάθμιση της περιοχής. Η αντίδραση της ταυτότητας του γραφικού κυκλαδίτικου τοπίου θα είναι αναπόφευκτη. Ποιος θα θέλει να βλέπει τα τέρατα στον ορίζοντα της Ράχης τη μέρα και το βράδυ, αντί να βλέπουμε μέσα στα αστεράκια, θα βλέπουμε και τα κόκκινα φωτάκια να αναβοσβήνουν? Και αν εμείς το συνηθίσουμε, γιατί υπάρχει και η άποψη ότι θα το συνηθίσουμε, δεν έγινε και τίποτα, ποιος θα επιλέξει το μέρος μας να κάνει τις διακοπές του ή να χτίσει το εξοχικό του? Και πίνοντας το καφέ του στη βεράντα του ή στα μαγαζιά της παραλίας, να έχει απέναντί του αυτή την εικόνα. Επίσης, ποιες θα είναι οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις για την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της Ράχης, με τις εμασιές και τα στήματα και τα τρεχούμενα νερά? Η εταιρεία, και λογικό είναι, η εταιρεία είναι, θέλει να τα τοποθετήσει, λέει ότι όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Εμείς όμως, όσοι γνωρίζουμε, ειδικά οι παλαιότεροι, το τι σημαίνει να πλώσει όλες αυτές τις χιλιάδες τα κυβικά τα πάζια στην κορυφογραμμή, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις με τις βροχές και με το πέρασμα των χρόνων? Υπάρχουν όμως και οι φωνές που λένε, ωραία είναι όταν ανάβει το φως, αλλά πού θα βρεθεί το ρεύμα? Είναι όμως τελικά οι ανεμογεννήτριες τόσο φιλικές προς το περιβάλλον? Είναι περισσότερο φιλικές στις τσέπες των επενδυτών που διαλέξαν το μέρος μας? Και αν είναι φιλικές στο περιβάλλον μας, μας αναλογεί εμάς να σηκώσουμε ένα τόσο μεγάλο φορτίο που θα αλλάξει τελείως την κοινωνικο-οικονομική πολιτική και την υπόσταση του τόπου μας? Έτσι λοιπόν, μια ομάδα ανθρώπων, επειδή διαπιστώσαμε ότι πολλοί δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις, αποφασίσαμε τη διοργάνωση μιας πρώτης συνάντησης, συζήτησης, ενημέρωσης για να συναποφασίσουμε αν αυτό θέλουμε για τον τόπο μας ή όχι. Πολλοί βέβαια λένε, θα τα βάλετε με το Μυτιλινέο. Δεν τα βάζουμε εμείς με το Μυτιλινέο, αυτός τα βάζει μαζί μας. Ο κύριος Μυτιλινέος είναι επιχειρηματίας, κοιτάζει τη τσέπη του και θέλει την άξιση της περιουσίας του. Αλλά εις βάρος της δικής μας περιουσίας και ηρεμίας, εμείς δεν πρέπει να αντισταθούμε. Οι σημερινοί ομιλητές θα μας βοηθήσουν ο καθένας από τη δική του σκοπιά να κατανοήσουμε το πρόβλημα και αν θέλουμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Τις φωτογραφίες τις έχετε ήδη δει και είναι φωτογραφίες τις οποίες ανήρτησε η ίδια η εταιρεία στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έκανε στο site του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Από εκεί δηλαδή αντλήσαμε όλο το υλικό και ενημερώσαμε τον κόσμο. Το μήνα Αύγουστο λοιπόν ήρθε σε γνώση της κοινότητάς μας αυτή η μελέτη που βλέπετε. Ήταν περίπου 10 Αυγούστου, μέσα στον κατακαλό καιρό, όταν βληθήκαμε να γνωμοδοτήσουμε σε χρονικό διάστημα 35 ημερών σχετικά με τη συγκεκριμένη μελέτη. Αυτή η μελέτη αφορά τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του συγκεκριμένου σταθμού παραγωγής ενέργειας αιωλικής. Δεν είναι δηλαδή η αρχική μελέτη, γιατί η αρχική μελέτη έχει ήδη εγκριθεί το 2018
από τον Υπουργό Ενέργειας. Υπάρχουν φορείς του τόπου μας που έχουν ήδη προσφύγει δικαστικώς, ζητώντας την ακύρωση αυτής της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η αρχική μελέτη. Εκκρεμεί να εκδοθεί απόφαση, έχει ήδη συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ξέρει κανείς ποια θα είναι η τύχη, αλλά έρχεται η εταιρεία στο μεσοδιάστημα και τροποποιεί τους περιβαλλοντικούς όρους ως προς συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν το έργο. Η θέση μας, η οποία εκφράστηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο και προς τη μήνυ το Δημοτικό Συμβούλιο την υιοθέτησε, επακριβώς μάλιστα, ήταν ότι δεν επιτρέπουμε την αισθητική αλωτρίωση του όρμου Κορθίου κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί το μοναδικό μας τουριστικό εμπορικό κέντρο είναι ο όρμος Κορθίου, η εικόνα αυτή που θα αποκτήσει ο όρμος Κορθίου για μας δεν είναι επιθυμητή, γιατί αλωτριώνεται εντελώς πια ο τόπος μας και επομένως καθαρά για αυτόν τον λόγο είπαμε για το συγκεκριμένο έργο να γνωμοδοτήσουμε αρνητικά. Η συζήτηση για τα αιωλικά πάρκα στο νησί μας πρέπει να ξεκινήσει από άλλη βάση. Γιατί πρώτα πρέπει να μάθουμε τι είναι η αιωλική ενέργεια, από τι μηχανές παράγεται, πόσες μηχανές υπάρχουν, αν υπάρχουν μηχανές μικρές ή μεγάλες ή τεράστιες. Αφού καταλήξουμε στα θετικά και τα αρνητικά της και πούμε ναι την υιοθετούμε ή όχι δεν την υιοθετούμε, αν πούμε όχι την υιοθετούμε, σταματάει η συζήτηση εδώ. Αν όμως πούμε ναι υπό προϋποθέσεις, οι προϋποθέσεις είναι δύο. Η πρώτη είναι πού θα μπουν οι ανεμογεννήτριες. Και σε αυτό φέρει ευθύνη το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Δημοτικό μας Συμβούλιο, γιατί τόσα χρόνια δεν έχουμε χωροθετήσει τα σημεία εκείνα του νησιού μας, στα οποία εμείς θα είχαμε συμφωνήσει ότι μπορούν να αναπτυχθούν αιωλικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Φανταστείτε ότι το 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου είχε γνωμοδοτήσει για το συγκεκριμένο αιωλικό σταθμό αρνητικά και μάλιστα ομόφωνα αρνητικά. Και παρά τα αυτά, το 2018 η υπουργική απόφαση ενέγερνε τους περιβαλλοντικούς όρους. Πρέπει να καταλάβετε ότι μία άδεια παραγωγής ενέργειας δεν σημαίνει ότι κάνεις και το έργο. Αυτές οι άδειες έχουν δοθεί στις εταιρείες από το 2003. Τόσο πίσω γυρίζει ο χρόνος. Η συγκεκριμένη άδεια είχε 18 ανεμογεννήτριες, την τροποποίησαν, την έκαναν λιγότερες 15, την τροποποίησαν, την έκαναν 5. Βεβαίως, όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των ανεμογεννητριών, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθός τους. Αυτές οι ανεμογεννήτριες συγκεκριμένες είναι 3 μεγαβάτ ισχύ, που είναι από τις μεγαλύτερες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και η μελέτη αυτή αφορά όλες τις πτυχές, από περιβάλλον μέχρι όρνηθες, μέχρι προστασία πουλιών, νατούρα, ΖΕΠ, ειδική ζώνη, για κάθε τι που υπάρχει ως κόλλημα ανάπτυξης, υπάρχει και ειδική μελέτη που το ξεπερνάει. Γι' αυτό τον λόγο και εμείς ως κοινότητα δεν ήμασταν σε θέση μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα να έχουμε άποψη επιστημονική για την κάθε μία πτυχή από όλα τα θέματα αυτά. Αυτός ήταν και ο λόγος που μείναμε καθαρά στο κομμάτι το αισθητικό και στο κομμάτι της αλωτρίωσης του περιβάλλοντος του αισθητικού του τόπου μας. Αφού καταλήξουμε λοιπόν σαν νησί που θα βάλουμε ανεμογεννήτες, πρέπει να γίνει άμεσα και πρέπει να έχει γίνει από χρόνια και δεν έχει γίνει. Η επόμενη μεγάλη συζήτηση είναι και τι έχει να ωφεληθεί η τοπική κοινωνία από αυτό. Άρα θα πρέπει πρώτα να καταλήξουμε αν θέλουμε την αιωλική ενέργεια, αν πούμε ναι πού θα τη βάλουμε και αφού πούμε πού θα τη βάλουμε τι θα πάρει πίσω ο τόπος από την ανάπτυξη της αιωλικής ενέργειας. Σήμερα ο νόμος επιβάλλει σε όλες τις εταιρείες αυτές να δώσουν ως αντισταθμιστικό όφελος 1% από τη δική τους παραγόμενη ενέργεια στην κοινότητα στην οποία έχει αναπτυχθεί το συγκεκριμένο πάρκο, σταθμός. Με δικές τους παραδοχές, δηλαδή με παραδοχές της εταιρείας, θα έχουν περίπου 52.000 μεγαβατόρες παραγωγή κάθε χρόνο. Είναι συμβολαιοποιημένα
με 98 ευρώ η μεγαβατόρα. Σήμερα δεν είναι έτσι το καθεστώς, σήμερα γίνονται πληστηριασμοί και χτυπάνε μειοδοτικά τα έργα στις ΑΠΕ, δηλαδή λέει η εταιρεία, εγώ θα δώσω 70, λέει μια εταιρεία, εγώ 58. Μπορώ να πάρει το έργο μου 58 ευρώ η μεγαβατόρα. Οι παλιές άδειες αυτές είχαν συμβολιοποιήσει με κλειδωμένα συμβόλαια 98 ευρώ για παράδειγμα, γι' αυτό και κάνει παραδοχή η εταιρεία συγκεκριμένη ότι θα βγάζει 5.200.000 ευρώ το χρόνο τζίρο. Επ' αυτού του τζίρου λοιπόν, το 1% σε ενέργεια γυρίζει στους οικιακούς καταναλωτές της περιφέρειας μέσω των λογαριασμών του ΔΕΔΙΕ, στα ρολόγια. Αλλά αυτό το νούμερο είναι 50.000 ευρώ, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά 50.000 ευρώ κατανέμονται σε όλους τους κατοίκους της κοινότητας Κορθίου. 1,7% επί του τζίρου πηγαίνει στον Δήμο. Δηλαδή είναι σε χρήμα και πηγαίνει στο Δήμο. Και 0,3% πηγαίνει σε ένα πράσινο ταμείο. 3% λοιπόν συνολικά επί του τζίρου είναι το αντισταθμιστικό όφελος που επιβάλλει ο νομοθέτης σήμερα στην εταιρεία να το επιστρέψει στην κοινωνία. Και τίποτε άλλο. Δηλαδή, όλα τα άλλα αντισταθμιστικά που οι εταιρείες επαγγέλλονται και λένε εμείς θα κάνουμε δρόμους, εμείς θα φτιάξουμε θέσεις εργασίας, εμείς θα έχουμε αυτό, δεν είναι πουθενά υπόχρεες να το κάνουν, το λένε σαν μια εξαγγελία την οποία και να μην την τηρήσουν δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση. Άρα δύο πράγματα είναι κρίσιμα. Πρώτον, να έχουν σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων και να συμπληθούν μαζί τους με συμβάσεις μίσθωσης ενδεχομένως ή πώληση, όπως θέλει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ώστε να αποκτήσουν εκείνη δικαίωμα χρήσης του ακινήτου και άρα να αναπτύξουν το πάρκο τους. Δεύτερον, στους δρόμους, γιατί και εκεί υπάρχουν ιδιοκτησίες που μπορεί να χρειαστούν διαπλάτηση σε κάποια σημεία, ειδικά στις στροφές, γιατί οι νταλίκες είναι τεράστιες αυτές και ειδικά στις στροφές χρειάζονται περίπου 20 μέτρα άνοιγμα. Θα πρέπει και εκεί να μιλήσουν με τους ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων και τα αντισταθμιστικά ωφέλη, αυτά που βλέπετε, το 3% που είναι επιστροφή στο Δήμο. Το 2013 στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί μπορεί να υπάρχουν εδώ και ενδιαφερόμενοι που να έχουν εκεί ιδιοκτησίες, είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να έρθει η Διεύθυνση Δασών για να κάνει πράξη χαρακτηρισμού της συγκεκριμένης έκτασης. Είχε ζητήσει η εταιρεία με αίτησή της να χαρακτηριστεί μια έκταση περίπου 800 στρέμματα. Ήρθε η Διεύθυνση Δασών και χαρακτήρισε τα 700 στρέμματα αγροτικά και περίπου 100 στρέμματα τα χαρακτήρισαν χορτολιβαδικά. Αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσει τους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης περιοχής ώστε να διερευνήσουν εάν η ιδιοκτησία τους περιλαμβάνεται σε αυτές που χαρακτηρίστηκαν χορτολιβαδικές, γιατί ο χαρακτηρισμός χορτολιβαδική στην έκταση έχει ένωμη συνέπεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, άρα πρέπει να ψαχτείτε και να δείτε εάν τυχόν έχει χαρακτηριστεί μέρος της ιδιοκτησίας σας. Ενημερωτικά είπαμε και στην κοινότητά μας ότι επίκειται η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο νησί μας, όπου και εκεί θα πρέπει να έχετε τεταμένη την προσοχή σας, γιατί μπορεί να υπάρξουν χαρακτηρισμοί και θα πρέπει να κινητοποιηθείτε άμεσα ώστε να γίνουν ενστάσεις και ενδεχομένως και δικαστικές διαδικασίες, γιατί ένας χαρακτηρισμός τέτοιος δίνει δημόσιο χαρακτήρα στην έκταση την δική σας. Τώρα, η υπουργική απόφαση του Υπουργού του 2018 είναι αυτή που βλέπετε στο προτζέκτορα. Αυτή η υπουργική απόφαση είναι 5 Απριλίου του 2018. Την είχε στείλει η εταιρεία τότε, την είχε στείλει μάλλον η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης προς την εταιρεία, λέγοντάς της ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους. Και αυτό λίγο που μας είχε τρομάξει μελετώντας τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση είναι εδώ αυτό που λέει ότι στην 214 παράγραφο, αν βλέπετε απέναντι, σύμφωνα με το χάρτη χρήσεων γης, η έκταση είναι δημόσια και χαρακτηρίζεται ως φυσικός βοσκότοπος. Αυτό μας έκανε λίγο να αρχίσουμε να ψάχνουμε τι γίνει. Βρήκαμε όντως ότι είχε γίνει χαρακτηρισμός και είπαμε απλώς στους ανθρώπους μη φοβόσαστε, αλλά ψαχτείτε. Δηλαδή ερευνήστε ο κάθε ένας τις ιδιοκτησίες, γιατί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε απορρίψει, όπως είπαμε, ομόφωνα το 2012. Αυτή είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2012. Η απόφαση είναι 82 του 2012. Τότε λοιπόν ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Άνδρου είχε γνωμοδοτήσει
αρνητικά για την κατασκευή αιωλικού σταθμού στη θέση Ράχη Ξηροκάτου. Παρά τα αυτά, αγνοήθηκε από τον Υπουργό η συγκεκριμένη γνωμοδότηση και αδειοδοτήθηκε το έργο κανονικά. Αυτή είναι η φετινή αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου, είναι 192 του 19, πάλι ακριβώς για το ίδιο πράγμα, βεβαίως είναι τροποποίηση των όρων, όπου τελικώς υιοθετήθηκε, όπως είπαμε, και η γνωμοδότηση της κοινότητός μας για τους εξής λόγους. Γνωμοδοτούμε λοιπόν αρνητικά, κυρίως διότι οι ανεμογεννήτριες του σταθμού αυτού όχι μόνο είναι ορατές από κάθε κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου και όλους ανεξαιρέτως τους παραδοσιακούς οικισμούς της κοινότητάς μας, είτε τα Ιδόνια, το Κόρθι, Αμονακλείου, Πίσω, Λιμεριά και Μοσιώνα, από τους οποίους η απόσταση του σταθμού δεν είναι προβλεπόμενη στην ΚΙΕ, η προβλεπόμενη στον νόμο είναι 6 χιλιόμετρα. Απλά υπάρχει ένα παιχνίδι με τον τρόπο υπολογισμού των αποστάσεων, αν δεν είναι ορατές. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, ωραία. Από τα Ιδόνια, από τον ποταμό δεν είναι ορατές. Πολύ ωραία, δεν είναι. Όμως από τον Άγιο Στέφανο είναι ορατές, για παράδειγμα, γιατί ο Άγιος Στέφανος Αϊδόνια είναι. Από το Κόρθι μπορεί να μην είναι ορατές, από τον Αηγιάννη, από τον Αηγιώλη. Αλλά το Παπλατσόνα δεν είναι ορατές. Άρα από ποιο σημείο μιλάμε ότι γίνεται η μέτρηση? Γιατί λένε, αν δεν είναι ορατή, δεν χρειαζόμαστε τα 6 χιλιόμετρα. Η θέση μας λοιπόν είναι, αλλά ιδίως επειδή λόγω του γιγαντιαίου μεγέθους τους δεσπόζουν στον ιδιαίτερα γραφικό όρμο Κορθίου, το μοναδικό εμπορικό και τουριστικό κέντρο της δημοτικής μας ενότητας, όπου και η βασική κολυμβητική ακτή μας, προκαλώντας βίαιη οπτική υποβάθμιση της οικιστικής, εμπορικής και τουριστικής αυτής περιοχής και καταστρέφοντας εντελώς το αισθητικό κάλος της, ενώ ταυτόχρονα προσβάλλεται το δικαίωμά μας, το δικαίωμα των Κορθιανών δηλαδή, να απολαμβάνουν τουλάχιστον από τα σπίτια τους, τα καταστήματά τους, τις τουριστικές επιχειρήσεις τους και τη βασική κολυμβητική ακτή τους, τη θέα της φυσικής ομορφιάς του Κυκλαδικού τοπίου που κληρονόμησαν. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, επιτρέψτε μας να απολαμβάνουμε από τα σπίτια μας και τα μαγαζιά μας τον τόπο μας έτσι όπως τον κληρονομήσαμε. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι ο όρμος Κορθίου είναι η βιτρίνα της περιφέρειάς μας. Και πρέπει να παραμείνει αυτή η βιτρίνα καθαρή, αναλύωτη. Αυτή είναι λοιπόν η θέση μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπαμε, το υιοθέτησε, το έχει διαβιβάσει ήδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πρέπει να το περάσει αυτό στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία αυτή είναι πλέον που θα βγάλει την έγκριση τροποποίησης των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Αν εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι με απόφαση από την αποκεντρωμένη, είναι βέβαιο ότι θα επακολουθήσει ξανά δικαστικός έτσι ακύρωσης. Δηλαδή, οι λόγοι που επικαλούνται οι φορείς και οι προσωπικότητες, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στο δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης, δεν είναι όχι εκεί αλλά αλλού, είναι όχι εντελώς. Ξέρετε ότι έχουμε φορείς και σήμερα προφανώς παρίστανται για να εκφραστούν, οι οποίοι είναι κάθετα αντίθετοι με όποιες τέτοιες δραστηριότητες. Απλά θα ήθελα εμείς, για να μην καταντήσουμε να είμαστε απέναντι στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη κοινωνία σε εισαγωγικά γραφική, να έχουμε να επιχειρηματολογήσουμε επί συγκεκριμένων πραγμάτων κόντρα στη μελέτη τη δική τους, αλλά τεκμηριωμένα. Δηλαδή, υπάρχει μια θέση που λέει δεν μου αρέσουν. Ωραία, και εμένα δεν μου αρέσουν. Αλλά δεν πρέπει να αναπτυχθούν. Δεν μπορούμε να βρούμε λοιπόν τα κατάλληλα σημεία, π.χ. στο Μακροτάνταλο που είναι βράχια, στην άκρη του νησιού πέρα, που να πούμε ναι, εδώ μπορεί να αναπτυχθεί αιωλική ενέργεια. Αν όλοι μαζί συμφωνήσουμε σε αυτό, τότε θα είμαστε εντάξει. Δηλαδή, αποκλείεται να αρχίσουμε να ακούμε αποσπασματικά φωνές. Αυτό πρέπει να γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού, ανοιχτά, δημοκρατικά, να ακούσουμε τι λένε οι ανδριώτες και να χωροθετήσουμε 2-3 σημεία για να αναπτυχθεί αιωλική ενέργεια. Η υπόθεση δεν έχει ξεκινήσει σήμερα. Η εταιρεία ισχυρίζεται στη μελέτη ότι είναι το 1997 και όχι από το 2003 η έρευνα που έχει κάνει για τη συγκεκριμένη περιοχή ανεμοδυναμική και κατέληξαμε ποιος κάνει. Και μετά έχουμε 2003, 2008, 2011. Το 2013
είναι που βλέπετε τη διεύθυνση δασών να κάνει την πράξη χαρακτηρισμού, είναι τα υπαριθμών 10 και 11 στο συγκεκριμένο πίνακα. Βλέπετε που λέει πράξη χαρακτηρισμού. Εκεί είχαμε την πράξη χαρακτηρισμού αυτή τη περιοχή και αυτό που μα έκανε και στεναχωρηθήκαμε και απογοητευτήκαμε περισσότερο ήταν ότι αγνοούσαν όλοι ότι έχει γίνει πράξη χαρακτηρισμού στο συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων να αγνοούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει ήδη χαρακτηριστεί. Γιατί το θεωρώ αδιανόητο. Θα έπρεπε η υπηρεσία με την οποία συνομίλησα είπε ότι εμείς ακολουθήσαμε τα του νόμου. Του νόμου σημαίνει αναρτούμε σε συγκεκριμένα site και συγκεκριμένα πεδία ανακοινώσεων και είμαστε καλυμμένοι απόλυτα και δεν χρειάζεται να βγούμε στον τόπο και να πούμε κύριοι χαρακτηρίζουμε αυτή την έκταση. Ελάτε ώστε είστε ιδιοκτήτες να αμφισβητήσετε, εν πάση περιπτώσει, ως προς το χαρακτήρα. Μας έκαναν εντύπωση ορισμένα πράγματα που διαβάσαμε στη μελέτη μέσα, γιατί παίρνανε θέση για τον τόπο μας τον ίδιο. Δηλαδή, μας έκαναν να αισθανθούμε λίγο άσχημα, γιατί έλεγαν στην Άνδρο δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως από αυτά που θα έπρεπε να έχει γίνει από πλευράς χωροθεσίας. Το να το βλέπεις αυτό σε μία μελέτη εταιρείας, νιώθεις κάπως άβολα. Αυτή είναι η ιστορία του πάρκου, δηλαδή το ενδιαφέρον της εταιρείας λέει ξεκινάει το 1997 για άδεια εγκατάσταση 9 MW με 15 ανεμογεννήτριες. Το 2001 επανέρχεται η εταιρεία και παίρνει 30 MW με 35 ανεμογεννήτριες. Το 2003 η ΡΑΕ εγκρίνει 15 MW με 18 ανεμογεννήτριες και τελικώς φτάσαμε εδώ στο σήμερα όπου έχουμε 15 MW με 5 ανεμογεννήτριες. Αλλά επειδή ρωτώντας δεν ήξερε κανείς να μας δώσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο, δεν είναι δυνατόν να δουλεύουν από πίσω εταιρείες για τον τόπο μας και εμείς να αγνοούμε παντελώς τι γίνεται. Έχουμε ευθύνη, ναι, έχουμε ευθύνη. Γιατί υπήρξαν φορείς οι οποίοι πέρσι αντιλήφθηκαν αυτό που έγινε και προσέφηκαν δικαστικώς. Όταν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι το αγνοούσαν. Εκείνοι οι φορείς που προσέφηκαν δικαστικώς προφανώς έλαβαν γνώση της υπουργικής απόφασης και έκαναν έτσι ακύρωσης. Το θέμα είναι ότι δεν γνωστοποιήθηκε στον κόσμο πέρσι ποια ήταν αυτή η μελέτη που τελικώς εγκρίθηκε. Τι πάει να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Εμείς θεωρήσαμε καθήκον μας να κάνουμε γενική συνέλευση στην κοινότητα Κορθίου και να ενημερώσουμε τους ίδιους τους ανθρώπους και να ακούσουμε την γνώμη τους. Γιατί εμείς κληθήκαμε να γνωμοδοτήσουμε. Σήμερα η πρόσκληση που δεχτήκαμε ήταν καθαρά για να έρθουμε να ενημερώσουμε ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν και που ενδεχομένως δεν είχαν παρακολουθήσει τη δική μας παρουσίαση. Αλλά στη δική μας κοινότητα είχαμε και μία ευθύνη να γνωμοδοτήσουμε. Επομένως έπρεπε να ακούσουμε και τους ανθρώπους μας. Όσον αφορά τώρα στα σημεία εκείνα που αφορούν το χωροταξικό, θα άξιζε τον κόπο, γιατί αυτή τη μελέτη μπορείτε να την προμηθευτείτε όποιος θέλει, εγώ μπορώ να τη δώσω σε όποιον θέλει να τη μελετήσει. Υπήρχε δικαίωμα από τον νόμο να μπουν και να πούν τη γνώμη τους ακόμη και φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή ο κάθε ένας από εσάς είχε δικαίωμα να μπει και να μιλήσει απευθείας με την Επιτροπή Περιβάλλοντος εκφράζοντας τις απόψεις και τη γνώμη του. Εμείς λοιπόν καταλήγουμε στο ότι έχουμε ήδη αποφανθεί και έχουμε νομοδοτήσει αρνητικά. Τι λέει η εταιρεία, λέει στην Άνδρο δεν υπάρχουν περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολυοδομικής δραστηριότητας. Στην Άνδρο δεν έχουν θεσμοθετηθεί βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές. Στην Άνδρο δεν έχει προωθηθεί θεσμικά κανένας χαρακτηρισμός για δημιουργία ποτά. Ποτά είναι τουριστικά. Γενικά, στην Άνδρο δεν έχουν αναλυφθεί διοικητικές πράξεις ή προωθηθεί οριοθετήσεις για χαρακτηρισμό περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οργανωμένης ανάπτυξης εργαλειών, σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης, περιοχής ειδικών χωρικών παρεμβάσεων κατ' επιτογή των νόμων τάδε, τάδε και τάδε, παρόλο που στο περιφερειακό πλαίσιο προβλέπει τη χρησιμοποίηση αυτών των μηχανισμών. Δηλαδή, να έρχεται μια εταιρεία η ίδια και να λέει: είσαστε εντελώς ακανόνιστοι. Άρα, εγώ μπορώ, ακολουθώντας το βασικό χωροταξικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη ΑΠΕ, εφόσον εσείς δεν έχετε κανονίσει τίποτα, να κάνω την έρευνά μου, να το αναπτύσσω όπου εγώ θεωρώ ότι θα βγάλω περισσότερα χρήματα, άρα έχει καλή ανεμοδυναμική και να εκπληρώνω τις υποχρεώσεις που έχω από τον νόμο, ώστε να μην είμαι σε μοναστήρι, να μην είμαι κοντά, σε πολιτισμικό μνημείο να μην είμαι κοντά, σε οικισμό να είμαι αυτό, στο life να βάζω κόλλες για τα πουλιά, άρα τα έχω κάνει όλα, δεν έχω να λογοδοτήσω σε κανέναν και κανένας δικαστής δεν μπορεί να μου ακυρώσει την υπουργική απόφαση, γιατί όλες οι προϋποθέσεις του νομοθέτη εκπληρώνονται. Διάβασα και αυτό μέσα, ακούστε τι γράφουν για μας.
ως προς την επεξεργασία λιμάτων στην Άνδρο, στο δημοτικό διαμέρισμα της Ιδρούσας υπάρχει αποχετευτικό σύστημα που εξυπηρετεί μόνο τον Γάβρο και τον Πατσί και καταλήγει στη θάλασσα. Ομά, κοφτά. Αυτό τώρα το έγγραφο το διαβάζει όλη η Ελλάδα. Οι υπόλοιποι οικισμοί του Δήμου εξυπηρετούνται με βόθρους. Οι οικισμοί του δημοτικού διαμερίσματος της χώρας Άνδρου εξυπηρετούνται κυρίως από συκτικούς βόθρους και μόνο στη χώρα υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης που καταλήγει στη θάλασσα. Αυτό είναι το 2019 συνταγμένο. Συνεχίζω. Στο δημοτικό διαμέρισμα του Κορθίου η αποχέτευση γίνεται σε βόθρους και μόνο στον όρμο Κορθίου υπάρχει δίκτυο που καταλήγει στη θάλασσα. Ο σύγχρονος βιολογικός καθαρισμός που έχει κατασκευαστεί υπολειτουργεί. Τώρα αυτά τα λένε οι ξένοι για μας σε μια μελέτη που τη διαβάζει όλη η Ελλάδα. Αυτό για μένα δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο. Μπορεί να είναι άσχετο με τα αεολικά, αλλά τι μας λέει τώρα εδώ. Ποιος το υπογράφει? Δεν έχει σημασία. Υπάρχει μια μελετητική εταιρεία που το υπογράφει αυτό. Αλλά μια εταιρεία που αναλαμβάνει την ευθύνη να υιοθετήσει τη συγκεκριμένη μελέτη και να την αναρτήσει δημοσίως, έχει ευθύνη και η εταιρεία που είναι από πίσω. Ότι όλα αυτά που λέει είναι ψέματα, όπως αυτό. Σας λέω, απλώς το επισημαίνω αυτό γιατί μου έκανε εντύπωση ποια είναι η θέση που παίρνουν για μας. Αυτό για παράδειγμα είναι ένας χάρτης οπτικής ρύπανσης. Όπου με... βλέπετε που λέει visibility, λέει κάτω, δηλαδή ορατότητα. Με το κόκκινο είναι από εκεί που φαίνεται δίθεν το πάρκο. Μας λέει λοιπόν ότι τα ειδόνια που είναι ακριβώς από κάτω δεν φαίνεται. Όλη η περιφέρεια απέναντι φαίνεται. Τώρα αυτό το χάρτη εγώ τον αμφισβητώ, αλλά μπορώ να τον αμφισβητήσω ως νομικός. Θα έπρεπε να έχω έναν αντίστοιχα τεχνικό και να πω ότι η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να συνταχθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν πρέπει να κοιτάζετε εμάς, αλλά πρέπει να κοιτάζετε ή τον εαυτό σας ή τις υπηρεσίες που πέρσι που πέρασαν, γιατί και εμείς αδαείς ήμασταν πέρσι, κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου. Μας τη φέρανε κανονικά. Δεν μας την έφερε κανένας. Δόξα τω Θεώ, από τη στιγμή που απασχολούμαστε, είμαστε εδώ παρόντες και δεν είμαστε στα σπίτια μας, είμαστε εδώ. Θα μπορούσαμε να είμαστε στα σπίτια μας. Να πω κάτι. Αυτή που βλέπετε ο χάρτης είναι μελέτη θορύβου. Εάν έχετε την ικανότητα ή τη δυνατότητα επιστημονικά να μιλήσετε για μελέτη θορύβου, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να μιλήσω για το θόρυβο. Εδώ λέει ότι δεν επηρεάζει τους οικισμούς. Αυτό είναι ψευτιά. Ναι, ψευτιά ξεψευτιά. Εγώ σας λέω ότι δεν μπορώ να το αποδείξω αν δεν έχω μία αντίστοιχη μελέτη που να είναι αντίθετη. Ποιος έβγαλε αυτές τις μελέτες? Υπάρχει μία εταιρεία που έχουν κάτσει χρόνια τώρα και συντάσσουν μελέτες ειδικές. Δηλαδή, για τα πουλιά υπάρχει ειδική ορνηθολογική μελέτη. Για το live, άλλη. Και ποιος την εγκρίνει αυτή, δηλαδή, ποιος εγκρίνει ότι είναι, ας πούμε... Ο Υπουργός Περιβάλλοντος την περσινή και τώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση. Υπάρχουν μελέτες για την υπόηχο, παραδείγματος χάρη. Γιατί? Υπόηχο. Υπάρχει το θέμα υπόηχου. Δεν υπάρχουν. Και δεν ξέρει και ο κόσμος. Στην Αλημαρχία έχει σταματήσει η εγκατάσταση ελληνικών παρκών. Στη? Δανημαρχία, παραδείγματος. Στην Δανία. Έχει σταματήσει να εγκαταστήνονται αιωλικοί σταθμοί λόγω της υπόηχου. Υπόηχο. Υπάρχει υπέρηχος και υπάρχει και υπόηχο. Πάρος. Αν μου επιτρέπετε, γιατί εγώ τελειώνω και θα κατέβω για να πάρετε το λόγο όλοι να μιλήσετε. Ναι. Είμαι πριν ότι πιο δυνατά, Γιάννη. Όταν επηρεάζει ο οικισμό, απαγορεύεται. Και οπτικά, δεν λειτουργούσε. Ναι, απλά... Είναι δυνατόν όρμο Κορθίου, επειδή είναι εκτός κοινότητας εάνω Κορθίου, δεν επηρεάζει οπτικά. Ναι, απλά θα σου πω κάτι, Γιάννη. Υπάρχει, δυστυχώς, η νομοθεσία δεν είναι απόλυτη. Και εμείς τι κάναμε τότε? Όταν βγαίνει μια υπουργική απόφαση και καθορίζει τους όρους για να αναπτυχθούν τα αιωλικά πάρκα, εμείς έπρεπε τότε να προσβάλλουμε αυτή την υπουργική απόφαση ότι είναι αντίθετη με ευρωπαϊκές οδηγίες ή αντίθετη με τον νόμο. Αυτή η υπουργική απόφαση λοιπόν δεν προσβλήθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα
να μπορούν να μιλάνε για ότι ναι μεν είναι 6 χιλιόμετρα, αλλά επειδή δεν είναι ορατό με τη μεθοδολογία που ορίζει, θέλουμε 1,5. Αφού τα ειδόνια λοιπόν είναι 1,8, είμαστε κύριοι. Δηλαδή έρχονται και δικαιολογούν συνεχώς. Ο γυαλός επειδή δεν είναι παραδοσιακός οικισμός, γιατί τα ειδόνια, Κόρθη, Αμονακλιού, Μοσιώνας και πίσω μεριά είναι παραδοσιακοί οικισμοί που έχουν ιδιαίτερη προστασία. Ο γυαλός δεν είναι παραδοσιακός οικισμός. Είναι η Κοχύλου, είναι η Χώνες, είναι το Ρωκό. Είναι, αλλά δεν είναι, είναι μεγαλύτερα των 6 χιλιόμετρων. Τα βλέπουμε όμως. Δεν διαφωνούμε. Αλλά ο νομοθέτης έρχεται και λέει η πυκνότητα που πρέπει να μην είναι η μία κοντά στην άλλη και η απόσταση, είμαστε μια χαρά σύμφωνα με τον νόμο. Κύριε, λέει η εταιρεία. Κυρία Τονέλο, να ρωτήσω. Δεν είναι 6 χιλιόμετρα. Για είναι 1,7 το Καντούνι, είναι 1,7. Πώς γίνεται να είναι 6 χιλιόμετρα το Ρωμό, δεν είναι το κανόνι 4 χιλιόμετρα το. Προσέξτε, αυτό εδώ που βλέπετε είναι το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού. Αυτή είναι η υπουργική απόφαση που έχει βγει από το 2008 και έχει μέσα όλους τους κανόνες που απαγορεύουν την ανάπτυξη αιωλικών πάρκων ή επιτρέπουν. Είναι αυτή η υπουργική απόφαση του 2008. Μην νομίζετε ότι κι εγώ, ναι, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά δεν ασχολούμαι με ανάπτυξη αιωλικών πάρκων. Με αποτέλεσμα να μπαίνω να διαβάζω αυτή τη χρονική περίοδο, ειδικά για τα θέματα αυτά, ψάχνοντας να δω ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο που τους διέπει και πού μπορούμε να πατήσουμε για να πούμε πάσχει η μελέτη σας. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, εγώ τουλάχιστον, αν δεν έχω τεχνική υποστήριξη στα ειδικά θέματα, αν υπάρχουν ομάδες που έχουν συγκροτηθεί και μπορούμε να μιλήσουμε ειδικά για τη χωροταξία, αλλά με επιχειρηματολογία που να μπορεί να μην είναι αδιαμφισβήτητη. Για τα πουλιά, για τις εμασιές, για τα πολιτιστικά, γιατί αν έχουμε κάποια μονή στην περιοχή εκεί που είναι κοντά και μπορούμε να πούμε ότι θα τη χαρακτηρίσουμε μνημείο, γιατί ξέχασε το Υπουργείο να τη χαρακτηρίσει. Η Αγία Τριάδα, δεν ξέρω δηλαδή, η Αγία Τριάδα δεν θεωρείται όμως χαρακτηρισμένο μνημείο, ώστε να είναι η απόστασή της Αγίας Τριάδας από το έργο. 100 μέτρα. Ναι, ναι, αλλά δεν είναι στα πολιτισμικά εκείνα που έχουν χαρακτηριστεί για να προστατευτούν. Η Αγία Τριάδα είναι χαρακτηρισμένη. Δεν είναι. Δεν είναι. Περιοχές, άρθρο 6, περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας. Και λέει, σε όλες τις κατηγορίες περιοχών κτλ. Πρέπει να αποκλείεται η χωροθέτηση, να αποκλείεται εντός των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζωνος σημασίας τάδε και αρχαιολογικών ζωνών. Άρα πρέπει να δούμε ποια από τα μνημεία μας είναι χαρακτηρισμένα και έχουν υπαχθεί σε αυτές τις κατηγορίες, ώστε θα πρέπει οι αποστάσεις να είναι πλέον απαγορευτικές. Περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, που δεν έχουμε απολύτου προστασίας της φύσης. Υγρότοποι Ραμσάρ, εθνική δρυμή κτλ. Εκεί λοιπόν αποκλείεται παντελώς η ανάπτυξη αιωλικών πάρκων. Προσέξτε τι λέει στο 3 επάνω δεξιά. Επιτρέπεται η χωροθέτηση αιωλικών εγκαταστάσεων σε ζώνες ειδικής προστασίας, έπως προκειμένου που είναι ΖΕΠ, της ορνηθοπαγίδας της ιδιωτικής στάδε, ύστερα από σύνταξη ειδικής ορνηθολογικής μελέτης, που την κάνανε οι κύριοι, δηλαδή τη φτιάξαν την ορνηθολογική μελέτη, και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς που καθορίζουν στην οικία πράξη. Επομένως, όταν ένας επιχειρηματίας θέλει να αναπτύξει ένα τέτοιο έργο, βάζει και πληρώνει κάποιες μελέτες, καλές, κακές, για να τις αντικρούσεις πρέπει να έχεις αντίστοιχους επιστήμονες. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντικρούσουμε σοβαρά. Άρα, να κάνουμε μια ημερίδα, να μαζευτούν όλοι οι φορείς, να πάρει ο καθένας τη θέση που του πρέπει, να αποφασίσουμε τελικά για την αιωλική ενέργεια, αν τη θέλουμε ή δεν τη θέλουμε, που είναι πολύ βασική η απάντηση αυτή. Αυτή είναι η πρωταρχική, γιατί αν εκεί απαντήσεις όχι, δεν πας στις επόμενες, μένεις εκεί. Αλλά αν πεις ναι, τότε πας στις προϋποθέσεις. Και η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, από ό,τι κατάλαβα στη συνεδρίαση που έγινε, ήταν αυτή. Δηλαδή, ναι, υπό προϋποθέσεις. Αύριο θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε. Και θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε, γιατί εμείς είμαστε περαστικοί από τον τόπο, έτσι. Δηλαδή, σήμερα εμείς καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για ένα συγκεκριμένο θέμα.
Δεν είναι αερολογία, είναι μια γνωμοδότηση συγκεκριμένη που καλούμε να δώσω. Και πρέπει να αποτυπωθεί ποια είναι η θέση δική μας σήμερα. Γραπτός. Αυτή είναι η θέση μας. Το αν έκαναν οι προηγούμενοι, τι έκαναν οι προηγούμενοι, γιατί δεν έκαναν οι προηγούμενοι, δεν μπορώ να ασχοληθώ. Μια στιγμή, καλούμαστε τώρα όμως εμείς να μιλήσουμε. Και μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και τι λέμε. Οργανώστε ομάδες επιστημονικές, να κάνουμε σοβαρές συζητήσεις και να καταλήξουμε ως νησί όλοι μαζί τι θέλουμε για το θέμα αυτό. Θέλουμε ή δεν θέλουμε ανεμογεννήτριες. Πού τις θέλουμε και τι έχουμε να πάρουμε πίσω εμείς σαν κοινωνία. Γιατί αν το νησί παράγει 15 ΜΒ, αν οι ανάγκες του νησιού είναι 15-20 ΜΒ συνολικά, θα μπορούσαμε να λέγαμε θέλουμε τόση ενέργεια ώστε να είμαστε αυτάρκες και καμία άλλη. Και θα λέγανε μα είστε εγωιστές. Γιατί αντί να εισφέρετε στο σύστημα από τον άνεμο ενέργεια υγιή, το θέλετε μόνο για πάρτι σας. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση όμως, αλλά πρέπει συλλογικά να την απαντήσουμε. Για να είμαστε ευχαριστημένοι και αυτό είναι και η δημοκρατία. Να δούμε τελικά τι θέλουν εδώ πέρα οι ανδριώτες. Το θέλουν αυτό που πάει να γίνει. Μιλάνε για 600 ΜΒ αδειοδότηση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. 600 ΜΒ αδειοδοτημένα ήδη. Ήδη στο έργο που μιλάμε είναι 15 ΜΒ και η άδεια είναι για 600 ΜΒ. Γιατί τώρα το σύστημα με τα καλώδια από την πλευρά του μεταφορά, με τον μεταφορέα είναι έτοιμο. Δηλαδή όποιος θέλει να αναπτύξει τέτοιου είδους σταθμούς μπορεί την ενέργειά του να τη ρίξει στο σύστημα και να την περάσει την πυρωτική Ελλάδα. Άρα μπορεί πια το σύστημα να υποδεχτεί την όποια παραγόμενη ενέργεια. Μέχρι τώρα δεν μπορούσε. Αυτή είναι η διαφορά και γι' αυτόν τον λόγο θα δείτε σιγά σιγά να ανθίζουν όσα ήταν μέχρι σήμερα κλεισμένα. Δηλαδή θα εμφανιστούν παντού. Μην νομίζετε ότι αυτό θα είναι το μοναδικό που θα κληθούμε να νομοδοτήσουμε. Έπονται και άλλα. Η νομοθεσία διευκολύνει την ανάπτυξη τέτοιων έργων. Τέλος, τα βάζει ως έργα προτεραιότητας, θεωρούν ότι διεθνείς συμβάσεις και στόχοι παγκόσμιοι λόγω της αλλαγής του κλίματος επιβάλλουν τη μεταστροφή των ανθρώπων σε υγιείς μορφές ενέργειας, επομένως προωθούνται αυτές οι μορφές ενέργειας και οι σταθμοί, έστω και αν καταστρέφονται κάποια άλλα πράγματα. Όταν έχουμε ένα ζευγάρι σπιτζαετών στην περιοχή αυτή, από τα 140 της χώρας μας, προσέξτε, ένα ζευγάρι από τα 140, πολύ δύσκολα θα τον έπιθα και θα του έλεγα δεν πειράζει ρε παιδάκι μου για να γίνουν 139 για να κάνουμε υγιή ενέργεια. Έχει σημασία λοιπόν τι έχεις ταχθεί στη ζωή σου να υπηρετήσεις. Αν έχεις ταχθεί να υπηρετήσεις αυτό, θα είσαι κάθετα αντίθετος. Όμως, παγκόσμια η κίνηση είναι, κύριοι, στραφείτε σε υγιείς μορφής ενέργειας. Δεν πειράζει και να χαθεί ένα ζευγάρι σπίτσα ετών. Με αυτή τη λογική πορευόμαστε στη χώρα. Έχω υποστηρίξει ένα τμήμα και εγώ περιβάλλοντος, καταρχάς από το Πανεπιστήμιο Πάτρας και μετά από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με έδρα την Κέρκυρα, για το νησί μου τη Ζάκυνθο. Ξέρω πάρα πολλά από όλα αυτά τα πράγματα. Ο κύριος ο προηγούμενος που μίλησε τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Η εισήγησή του ήταν απόλυτα περιστατωμένη. Και χαίρομαι γι' αυτό. Έχετε δηλαδή ήδη έναν καλό οδηγό μπροστά σας που μπορείτε να τον ακολουθήσετε. Είναι στα πάντα ενημερωμένος και έχει και την ηθική θέση που πρέπει εκτός από την νομική. Να πω κάτι να πάρω από το τέλος, ότι όντως έχετε απόλυτα δίκιο, δεν θυμάμαι το επώνυμό σας κύριε, ότι η αισθητική τοπίου δεν μπορούμε να τη διώξουμε, δεν έχει προσδιοριστεί δηλαδή ως θέμα που θα μπορούσε κάποιος να πει αισθητικά βλάπτει αυτό. Η αισθητική τοπίου απλώς λέγεται ως επιστημονικό θέμα, αλλά δεν έχει κατοχυρωθεί ούτε ευρωπαϊκά, αλλά ούτε και βέβαια στην Ελλάδα. Νομοθετεί πιθανόν σε χώρες που δεν γνωρίζω. Πιθανόν νομοθετικά εννοώ, έτσι, όχι μόνο ως προς. Εγώ είχα βάλει στο τμήμα που είχα υπευθύνη, είχα βάλει και αισθητική τοπίου και αισθητική περιβάλλοντος, το οποίο μετά το Υπουργείο μου την αφαίρεσε. Να πω λοιπόν αυτό. Έχετε απόλυτα δίκιο. Να πω λίγο για τις περιβαλλοντικές μελέτες. Κάποιες εταιρείες που είναι γνωστές, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι αυτή, τις περισσότερες τις γνωρίζω, κάνουν μελέτες εμπεριστατωμένες όπως είπατε
που τους δίνουν τη δυνατότητα η νομοθεσία και μάλιστα ξέρετε τι γίνεται, αν ένας νόμος δεν τους καλύπτει, τι κάνουν η Βουλή μας και οι βουλευτές μας, πηγαίνουν και κάνουν τροποποίηση. Και λέει η περιβαλλοντική μελέτη της κάθε εταιρείας σε σχέση με την τροποποίηση τάδε του νόμου τάδε είμαστε μια χαρά. Και επομένως αυτές οι περιβαλλοντικές μελέτες επίσης γίνονται στο πόδι, είναι έσχρες, τους φοιτητές τους μαθαίναμε να φτιάχνουν περιβαλλοντικές μελέτες και το λέω με γνώση ότι όλες αυτές οι περιβαλλοντικές μελέτες είναι δυναμένες στο πόδι, πώς το λένε, κατοχυρώνουν τις προϋποθέσεις τις νομικές, οι οποίες είναι φτιαγμένες, όπως είπατε, ειδικά για να γίνουν ό,τι πρέπει να γίνει. Και επομένως, κατά την άποψή μου και όπως και εσείς είπατε, μία δίωξη στα δικαστήρια δεν θα ευδοκιμήσει. Όπως εμείς στη Ζάκυνθο διώκουμε για άλλους λόγους, για την ορυκτή ενέργεια, για τις δρογονάνθρακες, έναν εμμύρι που ήρθε και αγόρασε το μισό νησί. Ποια είναι λοιπόν η τακτική των δικαστηρίων, αν θα πάτε, ότι θα καθυστερούν. Θα καθυστερούν και τον επενδυτή, θα καθυστερούν και εσάς. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα έχει δόκιμο λόγο. Ως προς την αιωλική ενέργεια, δεν είναι η προβολή της, όπως η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια και όπως και οι άλλοι από μάζα, πώς, δύο μάζας που γίνεται, που φυτά τα λιώνουμε και τα κάνουμε ενέργεια. Όλες αυτές δεν είναι επειδή είναι πιο υγιεινές, δεν είναι καθόλου πιο υγιεινές. Απλούστατα είναι γιατί εξαντλούνται οι ορυκτός τα πετρέλαια. Πια οι υδρογονάνθρακες εξαντλούνται. Βλέπετε τι γίνεται στην Κύπρο, βλέπετε τι γίνεται στο Ιόνιο και στην Κρήτη. Εσείς δεν έχετε υδρογονάνθρακες, άρα και εδώ τι θα βάλουμε αιωλική. Δηλαδή προσθέτει, η αιωλική ενέργεια εμφανίστηκε όχι για το περιβάλλον, αλλά γιατί εξαντλούνται τα αποθέματα των υδρογονάνθρακων. Άρα και είναι επόμενο και όλα τα άλλα είναι ψεύδι. Και θα σας πω για την αιωλική, γιατί θα κάνετε μια εμερίδα, ξέρω και από επιστήμονες που ήρθαν και ο Μυτιλινέος είχε έρθει στο νησί μου, όταν μιλήσαμε για αιωλική. Αυτό που λέτε ως προς τη χωραφέτηση δεν είναι εύκολο να συμβεί. Γιατί αυτοί υπάρχουν μελέτες, πρώιμες μελέτες, προγενέστερες μελέτες, που δεν είναι τυχαίο ότι είπαν εδώ. Εδώ το είπανε γιατί έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση λόγω της φοράς και της δύναμης του ανέμου. Δηλαδή γίνεται πρώτα μια μελέτη σε ποιο σημείο ο άνεμος είναι πιο δυνατός και θα τους δώσει τις μεγαλύτερες, τα μεγαλύτερα μεγαβάτ, πώς τα μιλάτε, τις κιλοβατόρες, τις πιο πολλές. Επομένως, οι θέσεις που κάνουν, δεν μπορείτε να τις πει ο Δήμος εκεί να το πώς θα γίνει. Απλούστατα αυτοί έχουν ήδη μελετήσει και λένε εκεί είναι το πιο ισχυρός άνεμος και η φορά του ανέμου είναι η πιο κατάλληλη. Ας πούμε στο νησί μας δεν έχουμε άνεμο, είχαμε βάλει ανεμογεννήτρια, εγώ είχα στήσει ανεμογεννήτρια πειραματικά για το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο δεν απέδωσε, είπανε δεν κάνουμε στο μέρος αυτό, είναι χαμηλά, δεν μας συμφέρει. Είναι θέματα τέτοια. Και επίσης, ποιο είναι το τοξικό των ανεμογεννητριών. Αυτές έχουν ένα μετασχηματιστή που μετασχηματίζουν την αιωλική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό το πράγμα, κάτι σαν το καταλήτη του αυτοκινήτου, σας καταλάβετε, το οποίο έχει ορισμένο χρόνο ζωής, δεν είναι για όλη τη ζωή που δουλεύει η ανεμογεννήτρια, πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι τοξικότατο απόβλητο, το οποίο πού πηγαίνει, ακόμα δεν έχουμε βρει τι το κάνουμε αυτό. Και δεν ξέρω αν αυτή η μελέτη θα ήθελα να τη δω, αν όντως αυτό το προβλέπει. Αυτό για την τοξικότητα. Εγώ προσωπικά επίσης, πολύ δίκιο έχετε για να τελειώσω στο ότι το τι διασφαλίζεται μόνο, ό,τι είναι μνημείο και ό,τι είναι παραδοσιακό. Αν είναι, πώς το λένε, κατοχυρωμένο κάτι ως παραδοσιακός οικισμός, ως παραδοσιακό μνημείο, μοναστήρι κτλ. Τα ζούμε και εμείς στο νησί μου με ένα μικρό μοναστήρι που το πήραν εκεί πάνω από το ναυάγιο, αν έχετε υπόψη, στη Ζάκυνθο. Εκεί λοιπόν οι χαρακτηρισμοί αυτοί παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Αν ξεκινήσετε να χαρακτηρίσετε μνημείο κάτι εκεί, ο Μυτιλινέος ήδη θα έχει εγκαταστήσει. Μέχρι να βγουν αποφάσεις χαρακτηρισμού, θα είναι μακρόχρονες. Και επομένως και αυτό το θεωρώ χαμένο χαρτί. Συμφωνώ για το πολιτικό της απόφασης. Η άποψή μου είναι, αν θέλετε να κάνετε κάτι, θα κάνετε δράσεις επί τόπου. Δηλαδή θα πάτε και δεν θα αφήνετε κανένα στις ανεμογεννήτριες. Thank you.
Παπαδάτου Θεοδώρα λέγομαι, είμαι οικονομολόγος, καθηγήτρια, είμαι ελεκτικής έλεγχο επίδασκα, αλλά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με περιβαλλοντικό έλεγχο, χωρίς να είμαι απόλυτα ειδική. Όμως επειδή υποστήριζα ένα τμήμα περιβάλλοντος, το οποίο θα το κλείσω σε λίγο, γι' αυτό και περίπου ξέρω και τα παραλυπόμενα σε σχέση με όλο αυτό το σύστημα των μελετών κτλ. Τι να κυνηγήσετε τη μελέτη, τι να κυνηγήσετε. Την βρικόλα και θα κυνηγάτε, τίποτα. Δηλαδή δεν θα βρείτε άκρη, τα ξέρω. Θα πάτε και θα κάνετε πράξη. Έμπρεκτη ενέργεια. Και αν θέλετε, θα έρθω και εγώ μαζί σας. Ευχαριστώ. Και είμαι και από αυτούς που έχουν προσφύγει κατά της αδειοδότησης στη Ράχη, της παλούς περιοδομικής μελέτης που τροποποιείται, μαζί με άλλα 27 άτομα και φορείς. Και ήταν η πρώτη φορά προς τιμή της Άνδρου που 27 άτομα συμμετείχαν σε μια έτσι ακυρώσεις που εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με ποιο αιτιολογικό μπορείτε να μας πείτε? Το αιτιολογικό αναφέρει στην έτσι ακυρώσεως όλα αυτά που λέμε, υπάς περιβάλλοντος. Κάτι πιο συγκεκριμένο, δηλαδή ποιο είναι το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο? Μπορώ να σας τη δώσω, να διαβάσετε. Στην παρούσα υπόθεση που καλούμαστε να δούμε, βλέπουμε στην ρεαλιστική φωτογραφία 5 τέρατα. Μου θυμίζει το τραγούδι του Δαλάρα, ποιος είδε ήλιο σαν αχινό στο μέτσο από βαπόρια. Λοιπόν, στη Ράχη θα δούμε βαπόρια, γιατί είναι μεγαλύτερες σε ανάπτυξη από το Super Ferry. Αν λοιπόν αυτό, αντί να βλέπουμε την Ανατολή και την Ανατολή του ηλίου, την μπούλια που βγαίνει, τον Αδιερινό ή το Φεγγάρι, θα βλέπουμε τα φωτάκια και τους ανεμιστήρες να γυρίζουν. Ερχόμενο στο κόρφι μικρός και για μένα πίσω από τα σπίτια ήταν ένα χάος, η θάλασσα. Μετά όμως όταν έγινε αυτός ο παραλιακός δρόμος, το κόρφι αναπτύχθηκε και αυτό που πουλάει είναι ο τουρισμός, είναι το περιβάλλον, είναι η θέα, είναι ο γυαλός. Η Άνδρος και το κόρφι που δεν είναι μια εξαιρετική περιοχή, είναι η Άνδρος είναι μια ολότητα. Αυτό που έχει να προσφέρει είναι το ανάγλυφο, πολιτισμός, ιστορία, φύση, περιβάλλον. Αυτό πουλάει. Αυτό οικονομικά βοηθάει την ανάπτυξη της περιοχής. Η ναυτιλία μπουσουλάει και έχει λίγο, είναι σε ύφεση. Έχουμε λοιπόν τουρισμό, υπηρεσίες, περιβάλλον που μπορεί να πουλήσουν. Αν αυτό το καταστρέψουμε, δεν ξέρω τι θα μπορεί να πουλήσει η Άνδρος και ειδικά και η περιοχή του Κορφίου. Ερχόμουν από την Καπαριά, το Ζακανιάρι, το Φαράλι, έλεγα τον ορίζοντα και λέω εκεί θα πουν αυτά τα τέρατα. Αν λοιπόν μας αρέσει, σας αρέσει. Μας αρέσει, γιατί δεν είμαι και εγώ εξαίρεση, ας τα δεχτούμε. Λέω ο συνάδελφος ο Γιάννης και προς τιμή του και όλα αυτά και το συμβούλιο που πήρε απόφαση και το τοπικό και ο Δήμος, ότι εμείς νομοδοτήσαμε αρνητικά και κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Μπράβο και συγχαρητήρια. Και όπως είπα και στην συνέλευση του Κορθίου, υπάρχει αναρτημένη από τον Βαγγέλη τον Λουκίσα η μαγνητοσκοπημένη ομιλία, όλες αυτές οι νομοδοτήσεις πάνε στο καλάθι των αθλήστων. Απλά γίνονται ξεκάθαρα για να γίνονται. Αν τις βλέπει ο υπουργός να γελάει και να τις βάζει που πρέπει να τις βάλει. Το θέμα όπως υπόθηκε σωστά είναι πολιτικό καθαρά. Δεν θέλω να είμαι ο μνημονιακός και το φόβητρο ότι όλα αυτά, αλλά όλα αυτά είναι επιταγές που έρχονται έξωθεν, μας επιβλήθηκαν και σαν νομοθεσία και σαν πρακτικές και εκμεταλλευόμενη την οικονομική μας δυσμάρεια. Αυτά από τα οποία θα πάρουμε, εισαγωγικά 50.000, για μένα είναι τα καθρεφτάκια που δίνανε οι απικιοκράτες όταν πηγαίνανε να κατακτήσουν τον νέο κόσμο και την Αφρική. Τα βλέπανε οι Ιθαγενείς, γυαλίζει το μάτι τους και κάνανε τη δουλειά τους στα συμφέροντα και εταιρείες και ξαφνικά δεν καταλάβανε πώς κατακτήθηκαν. Ας γίνει, το κόρφι δρόμο να γίνουν χρυσή. Και τι έγινε, σωθήκαμε. Ο Όρμος απολύσει τι. Παραλία απέναντι, τι θα δώσει, ποιος θα έρθει, οι δύο μήνες που υπάρχουν και βλέπετε έχει αδειάσει να έρθουν να κάνουν τουρισμό στο κόρφι, να γίνουν τα δωμάτια, τα Airbnb, τα ξενοδοχεία, ο τουρισμός, οι περιπατητές, να κάνουν τι. Θα βουλιάξει και το κόρφι και ο Όρμος. Και δεν είναι μόνο οι περιοχές αυτές οι οποίες έχουν στεγανά γεωγραφικά όρια. Όλες αυτές οι κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές σχέσεις να αλλάζονται. Ποιος είναι στο κόρφι, ποιος στον Όρμο. Ποιος είναι στις Χόρνες, ποιος είναι στο Καπαριά, ποιος στο Κοχύλι. Όλα αυτά είναι μια ολότητα. Έχουμε λοιπόν δικαίωμα αυτό το περιβάλλον να το πουλήσουμε με τα καθρεφτάκια, με αυτά την αποζημίωση, την οποία εμείς την έχουμε πληρώσει, γιατί σε κάθε λογαριασμό, αν δείτε, έχουμε φορολογηθεί και έχουμε πληρώσει αυτά τα οποία επενδύει ο Κοπελούς και ο Μητυλινέος. Από την τσέπη μας είναι.
Δεν παίρνουμε δώρο. Δεν τους λέμε και ευχαριστώ. Ούτε ακούμε ευχαριστώ επειδή οι 15, οι 12 μεγενήτρες, οι μικρούλες γίνανε αυτά τα τέρατα που θα γίνουν. Το θέμα είναι οικονομικό. Ξεπουλάει η Γερμανία, η Δανία, όλη αυτή η τεχνολογία. Τα αγοράζουμε εμείς, αυτοί ωφελούνται, εμείς την πληρώνουμε. Κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να μην γυρνάνε, να σαπίζουμε, να χαλάει. Θα γίνει γύσμα διάνο από το στενό μέχρι επάνω εδώ. Θα μου πει θα γίνουν δρόμοι. Γιατί δεν μπορεί να κάνει δρόμο ο Δήμος, η περιφέρεια, να τους κάνουν δηλαδή με τη Λινέως. Και αν και τους έκανε και περάσανε τα επιστηλοφόρα, μετά τι έγινε. Θα συντηρηθούν από ποιον. Από εμάς θα συντηρηθούν. Δεν είναι λοιπόν δέλεα θα γίνουν δρόμοι, εμείς θα κάνουμε δρόμους. Είπε ο Γιάννης αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει και να μου επιτρέψει την έκφραση ζαμπατριωτισμός. Δεν είναι παλεξίγης, δεν είναι κακή έννοια. Είμαστε νοικοκυρέοι των Κυκλάδων, της Ελλάδος. Δουλεύουμε στα καράβια και έχουμε μια ανεκτικότητα, υπομονετικότητα στη συμπεριφορά μας. Όταν περάσανε οι εναέριες, τα νεαέρα καλώδια από την Άνδρο, από την Τίνο, από την Παλιόπολη, το ιστορικότερο μέρος της Άνδρου, που είναι γεμάτο αρχεία τα οποία πρέπει να ανακαλυφθεί και είναι το 1/10 μόνο έχει το 1%, κανένας δεν μίλησε. Περάσανε όμως. Η Τίνος αντέδρασε και δεν περάσανε. Μας χωρίζει μόνο το δύσβατο. Μισό μίλι είναι η διαφορά μας. Αλλά έχουμε διαφορά στην οτροπία, στην αντίληψη, στην αγωνιστικότητα. Η Τίνος το παλεύει. Ήδη έχουν και αρχίσει και εκεί να μπουν τα τέρατα. Και δεν ξέρω αν εκεί έχουν ήδη ειδικό χαροταξιακό σχέδιο όπου εμείς δεν έχουμε και έχουμε έλλειψη. Νομίζω και εκεί δεν πρέπει να έχουμε. Τότε πήγαν να κάνουν να στήσουν τα αυτά, μπήκε ο Δήμος με άδειες, προσέβαλε κτλ. Λέω λοιπόν ότι καταρχήν μάχη η ιστορία είναι πολιτική. Όταν πήγε ο Πρωθυπουργός μας πέρσι και γενίασε με τα Βαΐου και Κλάδων το καλώδιο, τη διακλάδωση, την σύνδεση των Κυκλάδων σε ένα νέο καλώδιο, το ρωτούσαν. Αυτή είναι η πολιτική της κυβερνήσεως. Τα δικαστήρια είναι νομικός. Αλλά επιτρέψτε με να έχω αμφιβολία για την ευθυκρισία τους και τη σκοπιμότητά τους. Στην άλλη πήγε να γίνει ο βιολογικός καταρχαρισμός της χώρας πριν 15-20 χρόνια στο Λίδι που είναι το λικοδρόμιο. Το Συμβούλιο Επικρατείας, και εδώ απαντήσω στον Γιάννη, την ακύρωσε την θέση και την έτσι και κάνει ο Δήμος, γιατί λέει ήταν ορατό από τη χώρα και δημιουργούσε χαλούς το ανάγλυφο της περιοχής. Τότε λοιπόν εκεί χαλούσε το περιβάλλον και ήταν ορατή από τη χώρα και δεν είναι βιολογικός. Και φάγαμε το σκατό, να το πω, 15 χρόνια 20, μέσα στην πλακούρα για τον λόγο αυτό. Και δέσει να γίνει βιολογικός τελικά εκεί που έγινε. Θέλω να πω ότι τα δικαστήρια τη λέξη δημόσια ωφέλεια τη θεωρούν, την κάνουν λάστιχο. Έχουν πολιτικές επιρροές, οι διοικήσεις διορίζονται, ακολουθούν το πολιτικό ρεύμα, το οικολογικό ρεύμα, ότι η ενέργεια είναι φθηνή και τα λοιπά και θα πρέπει να γίνει, να εκμεταλλευτούμε. Αλλά ποιος αυτή τη δημόσια ωφέλεια την κάνει λάστιχο και έχει το δικαίωμα. Τα νησιά αυτά του Αρχιπελάγου, του Αιγαίου, των Κυκλάδων, που τα ίμισε ο Όμηρος, ο Σεφέρης, ο Ελίτης και όλοι οι ποιητές, που όλοι εμείς τα απολαμβάνουμε, να στηθούν αυτά τα τέρατα. Το υψηλότερο κτίριο στην Άνδρο είναι το Αγίου Πέτρου, το οποίο καταραίγεται αν διαφορούμε. Αυτά τα μηχανήματα τώρα ποιος θα τα ανοιχθεί. Έχει κανένα δικαίωμα να ανοιχθεί, να μην αντιδράσει. Με τα καθρεφτάκια, με αυτά τα ψίχουλα που θα δώσουν. Η αντίσταση, τι πρέπει να γίνει για να μην είμαστε ρομαντικοί. Η αντίσταση πρέπει να είναι καθολική. Στον Κόρθι πάνω είπα να γίνει μια επιτροπή αγώνα. Δεν έχουμε τώρα το περιθώριο, το χρονικό, την άνεση να λέμε να κάνουμε τώρα πάλι συνεδρίες, ημερήσια, να δούμε τι είναι η ελληνική ενέργεια, μας αρέσει ή όχι. Είναι λάθος. Και δεν θέλω να προσβάλλω τον Γιάννη, καλά κάνει, είναι προστατωμένος. Έλεγε ο Βαβακούλας, ένας ποδοσφαιριστής της πλάκας, έκανε πλάκα, ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής, να μαζευτούμε 5-6, να κάνουμε τριμελή επιτροπή. Εννοώντας ότι οι επιτροπές είναι για να περνάμε την ώρα μας να γίνονται και να χάνουν την ουσία της υποθέσεως. Είμαστε λοιπόν στο και 5, στο παραπέντε, γιατί τα τέρατα είναι μπροστά μας. Θυμάμαι κάτι γεωγραφίες οικολογικές που είχαν γίνει πέρσι, αυτά τα τέρατα να έχουν κάτι πόδια τεράστια με τσιμετένιες βάσεις και να εισβάλλουν σαν το Ράιχ που ερχόταν και έκανε την επέλαση. Γιατί ζούμε ήδη μια κατοχική, μια απειλή κατοχής. Στο οποίο για να είμαστε απέναντι στον εαυτό μας, στον καθένα, κοιταζόμαστε, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δεν έχουμε δικαίωμα να το παλέψουμε.
Μία μάχη χάνεται αν δεν δοθεί. Μία μάχη χάνεται αν δεν το θέλουν αυτοί οι οποίοι βλάττονται. Καμία μάχη δεν χάνεται αν δεν δοθεί και όπως πρέπει να δοθεί. Πραγματολογικές μελέτες είναι αυτές που είναι, copy-paste είναι, εντάξει, υπάρχει αντίλογος. Το Κόρθι έχει επιτροπές, έχει σωματεία των αδερφών της Κορθίων, Αμερικανούς, τοπικούς συλλόγους, έχει λαμπρούς επιστήμονες, Ιάννα, Ραφαήλ, Πανταζής, έχει νομικούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε επιστημονικές επιτροπές, σωστές, να αντικρούσουμε αυτά σε μια τσακυρός που πρέπει να γίνει για να πάμε από εκεί που ήρθε. Να δεχόμαστε αυτά που λένε ότι για τους βιολογικούς και τα λοιπά, να μας πούνε τώρα τι πρέπει να κάνουμε που δεν κάνουμε. Ας δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράει η Άνδος. Όταν πάει στην αποκεντρωμένη που εκεί θα πρέπει να δοθεί η μάχη, και όταν κάποτε θα ζητάμε όλοι ψήφους και αυτά δεξιά και αριστερά, τοπική, δημοτική, περιφερειακή σύμβουλη, να γίνει μια γροθιά. Βλέπω το Άνδρος, αυτό που έρχεται που κάνουμε το Άνδρος Trail, τι είναι, καμαρώνουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι ότι δεν αφήνουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα γιατί χρησιμοποιούν οι φιλικές σκευές με το περιβάλλον, πλαστικό κτλ. Είναι μια ευκαιρία με το Άνδρος Trail, θα έρθουν 5.000 άτομα, 5.000 υπογραφές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία σε όλη την Άνδρο. Δεν θέλουμε αναμεινήτρες στην Άνδρο. Αυτές οι τα τέρατα θα περάσουν μέσα από το στενό. Πόσα χιλιόμετρα είναι, 10, 12. Θα χαλάσουν εκατοντάδες ιδιοκτησίες. Κάθε ιδιοκτήτης λοιπόν θα στείλεται μπροστά νομικά, σωματικά, οικονομικά, ψυχικά και θα λέει θα περάσεις. Το Σύνταγμα λέει κανένας δεν χάνει την ιδιοκτησία του χωρίς αποζημίωση. Δεν καταργούμε το Σύνταγμα επειδή γίνανε μνημονιακοί νόμοι. Έξω Natura τα βγάλανε όλα, σε Natura θα γίνουν εγκαταστάσεις. Τα δασικά, αντιδασικά αυτά, ποιος είναι μέρος για τα δασικά, ότι η περιοχή σας είναι βοσκότοπος και είναι δημόσιος χώρος. Υπάρχει μια συγκάλυψη και μια συμφωνία όλων των πλεκομένων πλευρών, τα συμφέροντα κοπελούζουν, τη Λινέα και τα λοιπά να περάσουν. Να σηκώσουμε, όχι το λάθος της επανάστασης, δεν θα γίνουμε σε επαναστατά, θα γίνουμε Θεόφιλος Καΐνης. Αλλά τουλάχιστον για να είμαστε απέναντι στον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να αγωνιστούμε. Θα δοθούν μάχες, μπορεί να χαθούν, μπορεί να κερδιθούν. Αλλά τουλάχιστον θα είμαστε αξιοπρεπείς στον εαυτό μας και σε αυτούς τους οποίους εκπροσωπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο ένα κοριτσάκι 16 χρονών ξεκίνησε για το περιβάλλον και έφτασε στο τραμ. Ξυπνήστε τα παιδιά σας, πάρτε με τις καφετέρειες, ενημερώστε τα και παλέψτε για αυτόν τον τόπο. Εγώ τον αγαπάω χωρίς να είμαι αγριώτης. Έχω επενδύσει εδώ. Και είμαι πρώτη που θα βοηθήσω. Λοιπόν, πρώτον υπάρχουν κηρυγμένα μνημεία πολύ περισσότερα από αυτά που αναφέρονται στη μελέτη με μια ματιά που έριξα. Ακούμε. Λοιπόν, και δεύτερον, επειδή μείναμε στην έμπρακτη ενέργεια μετά τη Ζάκυνθο και επειδή γίνονται κάθε μήνα διαδηλώσεις όλο τον κόσμο από τους νέους, και επειδή εδώ οι περισσότεροι δεν ξέρανε, λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη λύση, θα ενημερωθούν τα σχολιά και μέσα από τα παιδιά θα ενημερωθούν όλες οι οικογένειες για να μην πει κανένας πως δεν ήξερε. Και στην έμπρακτη ενέργεια ας έρθουν να ξεπαρκάρουν. Εάν όμως οι αγριώτες θελήσουν, πέρα από τις υπογραφές, οι υπογραφές δεν φτάνουν. Εντάξει, αν όλα ακυρωθούν, όπως κατάλαβα, τότε να μην πατήσουν. Εγώ θυμάμαι μια φορά, είχαμε πάει στο κάστρο της Ύφνου και μέσα σε μια προσπάθεια υπογείωσης των καλωδίων, φτάσαμε με τον εργολάβο έτοιμο να περάσει όλα τα καλώδια, τα ηλεκτρικά, τα εναέρια, επειδή είναι ιστορικός αρχαιολογικός χώρος, και οι κάτοικοι δεν θέλαν, φοβήθηκαν. Δεν μας άφησαν και δεν έγινε το έργο. Μετά χτύπωσαν το κεφάλι τους γιατί ήταν περί καλού. Δεν ξέρανε όμως και δεν θέλανε, δεν μας πετάξαν στη θάλασσα, φύγαν όλα τα καλώδια και τζάμπα. Λοιπόν, γίνονται μερικά πράγματα, αρκεί να υπάρχει τσαγανό και να υπάρχει συλλογικότητα. Εντάξει, αυτό. Δεν υπάρχει άλλη λύση, αλλά τα σχολιά είναι η ενημέρωση. Καμιά οικογένεια δεν θα μπορεί να πει ότι δεν ενημερώθηκε αν πάει ένα κείμενο ενημέρωση σε όλα τα σχολιά.
και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό. Οι έφηβοι ξεκινάνε τις διαδηλώσεις στην Ευρώπη και στην Αθήνα. Λοιπόν, τι περιμένουμε? Αυτά. Λοιπόν, προϋπογραφής αυτής της μελέτης, πολύ χρόνο πριν, είχαμε και εμείς ενημερώσει και το ξέρουν και οι φορείς οι οποίοι έχουν προσφύγει ότι επίκειται αυτή η υπογραφή. Δυστυχώς, πραγματικά δεν υπήρξε αυτή η ανταπόκριση παρά τις πάρα πολλές οπλήσεις. Το θέμα είναι, όπως πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος του Κορφίου, όχι τι κάναμε, γιατί αυτό έχει πάει, έχει τελειώσει, είναι ιστορία. Τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Και αυτό που και εγώ θέλω να υπογραμμίσω, ότι πλέον το θέμα είναι εξόδος πολιτικό. Όλοι μαζί, μία γροθιά, θα δείξουμε την αντίθεσή μας. Το ένα είναι αυτό, όσον αφορά δηλαδή την εγκατάσταση ολικών πάρκων. Το δεύτερο, πρέπει να συζητήσουμε αν πραγματικά, και αυτό το είπε ο Πρόεδρος, πόσα αιωλικά, αν θέλουμε αιωλικά πάρκα ή δεν θέλουμε, θα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη συζήτηση. Εμείς από την πλευρά μας και ως επικεφαλής άνω ζωής μας, σε αυτή τη συζήτηση είμαστε παρόν και καλούμε και όλο το άλλο πολιτικό προσωπικό να πάρουμε συνολικά όλοι μια απόφαση μαζί με την ίδια κοινωνία, πραγματικά για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση που αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ. Αυτό είναι μία ανοικογεννήτρια, 80 μέτρων. Δεν είναι 5 των 150. Αυτό, όσοι μένουν στα απέναντι χωριά, του Χίλου, Ελισσαίο, Λαβιά, Σκοπιό, Λογό, Αγιαμαρίνα, Δαμανιά, ξέρουν πάρα πολύ καλά χρόνια τώρα που σκούγονται οι χωροί σε εμάς. Οι χωροί από τα Ιδόνια, από την πίσω μεριά. Φανταστείτε αυτό, 24 ώρες, πώς θα είναι μέσα στα σπίτια σας. Από 5 ανεμογεννήτριες φυλακή, με μελέτη να γίνουν 500. Αυτό είναι ένα μικρό πράγμα, απλά να το έχετε στην άκρη του μυαλού σας. Δεν είμαι ειδική όσο είναι άλλοι που έχουν μιλήσει, όπως θα μιλήσει και ο Νίκος Αυγουστής, για όλες τις επιπτώσεις που έχει. Απλά να ξέρετε ότι όποιος θέλει να ενημερωθεί, υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος ενημέρωσης διαδικτυακά. Είμαστε όλοι αυτοί που κάτι έχουμε διαβάσει παραπάνω στη διάθεσή σας. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα και σε κανέναν όλη αυτή η ιστορία, μόνο να βλάψει. Από τους ανθρώπους που ενδεχομένως θα ωφεληθούν τις πρώτες μέρες που θα δουλέψουν ρίχνοντάς τους 5-5 δεκάρες για να δουλέψουν, γιατί στη συνέχεια θα χάσουν τις δουλειές τους από όλη την ανάπτυξη τουριστική που θα μπορούσε να υπάρχει στην περιοχή, από τους ανθρώπους οι οποίοι δώσαν τα χωράφια τους για ενοικίαση και στη συνέχεια θα γίνουν χορτολιβαδικά ή δασικά, οπότε θα τους τα πάρουνε. Από τους ανθρώπους που θα χαθεί η αξία των γειτονικών χωραφιών τους και από τους ανθρώπους που δεν θα ρωτηθούν ποτέ για οτιδήποτε. Δεν θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Αυτό είναι η αρχή. Θέλουν να ξεκινήσουν. Με το που θα ξεκινήσουν, μετά δεν θα σταματήσουν. Αυτό το είπε ο Υπουργός, ο προηγούμενος Υπουργός Περιβάλλοντος. Λοιπόν, μας είπε ότι στην Κάριστο δεν θα σταματήσουν στις 350 μέσα στη ΖΕΠ και στην Ατούρα. Θα πάνε μέχρι 2.000 κομμάτια μέχρι τη Χαλκίδα. Είναι μνημονιακή απέτηση. Λοιπόν, off the record το είπε. Είμαι ενάντια στις ανεμογεννήτριες, είπε, αλλά δυστυχώς είναι μνημονιακή απέτηση. Δεν έχει νόημα αυτό που είπε ο Γιάννης ο Καπάκης, ότι μας ενημέρωσε. Εμείς ξέραμε. Αλλά πρέπει να βγει η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για να προσφύγεις. Μέχρι τότε δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Ξέραμε την ύπαρξη του πάρκου. Προσφύγαμε. Ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς που υπογράψανε. Πιστεύω ότι αν απαιτηθεί, τώρα να μην είναι μόνο 25-27 άτομα που υπογράψανε από το νησί, αλλά να είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες. Θέλω να σας ενημερώσω, όχι για αυτά που ακούσατε, μερικά πράγματα τα οποία δείχνουν τι έχουν σκαρώσει σε όλη αυτή την ιστορία. Και να ξεκινήσουμε με το χωροταξικό. Χωροταξικό δεν υπάρχει στην Ελλάδα για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Υπάρχει, μάλλον χωροταξικό δεν έχει καμία περιοχή για το τι πρέπει να γίνει. Χωροταξικό για, σας το έδειξε, για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ναι, υπάρχει και μπαίνουν παντού. Μέχρι και στο Δρυμό ξεκινήσανε και βάζουν στην Ευρυτανία.
Στην Βρετανία καταστρέφονται δηλαδή χιλιάδες έλατα ή αναπούνε μερικά σίδερα. Αν ποτέ αναπληρωθεί το διοξίδιο του άνθρακα ή όχι, δεν το γνωρίζω. Μάλλον το γνωρίζουν όλοι. Υποκλέψαμε κάποια στιγμή μία απόφαση του Επίτροπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μία καταγγελία σε βάρος της Ελλάδας και επίκειται δικαστήριο για τις ανεμογεννήτριες, για το πώς χωροθοτούνται και εγκρίνονται. Ήταν 42 σελίδες και αναφερόταν σε δύο περιοχές, στην Κάριστο και στην Κρήτη. Στην Κάριστο έκανε τη συγκεκριμένη καταγγελία ο Επίτροπος γιατί αδειοδοτούνται κατά μόνας τα πάρκα, ένα πάρκο. Αυτό το πάρκο παράδειγμα είναι ένα μόνο του. Υπάρχει και ένα διπλανό. Ναι, αλλά στο μακροτάταλο, που θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά, πάνω στη βορειοδυτική Άνδρο, εκεί δεν είναι ένα πάρκο, είναι πέντε πάρκα. Δεν έγινε μελέτη σωρευτική, δηλαδή συγκεντρωτική, τι ζημιά επιφέρει το σύνολο των ανεμογεννητριών που θα καταστήσουν. 60 κομμάτια. Παρένθεση, ναι. Προχθές το Συμβούλιο Επικρατείας απέριψε την προσφυγή που είχαμε κάνει το 2011. Άρα επίκειται και εκεί η εγκατάσταση. Εκεί επίκειται. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα πούνε οι πέντε ακόμα ή όχι. Αλλά θα συμφωνήσω από τώρα ότι μόνο άμα δράσουμε δεν θα γίνει ίσως κάτι. Και έχουν αποδείξει, όχι τίνος, υπάρος πρώτη, σύσσωμη, έπαρχος, δήμαρχος, σύνολο όλα τα μαγαζιά, όλοι οι κάτοικοι. Έχουν 7.000 υπογραφές μαζέψει και κάνει και συγκέντρωση μόνο η Παριανή 2.000 άτομα έξω από το Υπουργείο. Λοιπόν, για αυτή την καταγγελία λοιπόν, η οποία μας καταγγέλει την Ελλάδα ότι έχει λάθος χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Γιατί δεν εξετάζει το κύριο. Δηλαδή, δεν είναι μία ανεμογεννήτρια. Ακούσατε μία ανεμογεννήτρια. Δεν είναι μία. Στο μακροτάταλο είναι 60. Εκεί ο Αγγίλος Αναγνωστήρης που έχει φτιάξει στα 2 χιλιόμετρα μία μονάδα, εκεί ας πούμε δεν θα μπορείς να καθίσεις. Θα πας να κάνεις μπάνιο στο Ζόρκο, έτσι, και θα ακούς, ας πούμε, που το λένε, τη χοροδία κανονικά. Είναι 60 κομμάτια. Ο Μυτιληναίος είπε ότι θέλει να βάλει 120. Εκεί, έτσι, καταρχήν. Δεν είναι του Μυτιληναίου, απλά σαν εργολάβος. Δεν ήθελε τις 60, καταρχήν να τις κάνει 120. Λοιπόν, δεν τελειώνει αυτό που θέλουν να, που το λένε, δηλαδή, ας πούμε, το κέρδος είναι μεγάλο και είναι από τις επιδοτήσεις. Λεφτά που πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και κυρίως εμείς, μέσω του ΕΤΜΕΑ. Αυτές είναι οι επιδοτήσεις που παίρνουν, ας το πούμε αυτό που λέμε, ανεμογεννητριάδες. Λοιπόν, σε αυτή την καταγγελία επανέρχομαι, το ελληνικό κράτος, αυτή πήγε στον Ευάγγελο Βενιζέλο σαν Υπουργό Εξωτερικών τότε, το 2014. Δεν απαντήθηκαν. Το μόνο πράγμα που λένε είναι ναι, θα αλλάξουμε το χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Είδατε να γίνεται τίποτα. Μόνο λόγια. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ το χωροταξικό. Θα αλλάξει όταν τελειώσουν οι εγκατάστασεις των ανεμογεννητριών. Τότε μπορεί κάτι να γίνει. Θέλω να ξέρετε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας όλα αυτά τα έχει βάλει στο ράφι. Δηλαδή δεν διαβάζει. Διαβάζει ότι για την Άδρο και γράφει μέσα έκφραση η μελέτη σουφλή. Φανταστείτε. Λοιπόν, είναι από μία εταιρεία, έτσι την ΕΡΒΕΚΟ, μία είναι που τις κάνει όλες, για όλους, μία εταιρεία. Και έχει όλη τη μελέτη και αλλάζει μόνο
πέντε πραγματάκια αυτά που μερικές φορές τους ξεφεύγουνε. Τους ξεφεύγουνε. Και γράφει σουφλί, δεν γράφει. Α, παιδιά, ήταν ας πούμε τα Ιδόνια. Η απόφαση του Συμβουλίου του Κρατίας για την Κάλιστρο, στην Όχη, όπου θα εγκατασταθούν μέσα στην Ατούρα, 330 νομογεννήτριες από τις συνολικά 380 που θα βάλει ο Κοπελούζος και η ΕΝΕΛ, οι 330 είναι μέσα στην Ατούρα και στη ΖΕΤ. Έχει διπλό χαρακτηρισμό. Είναι ο κεντρικός χώρος των διαβατάρικων πουλιών, έτσι, από τις θερμές χώρες προς τα βόρεια και το αντίστροφο. Η απόφαση ήταν με χοντρά γράμματα, ας καταστρέψουμε μία Ατούρα αρκεί να σώσουμε τον πλανήτη. Με αυτό το επιχείρημα το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσισε και απέριψε την προσφυγή που είχαν κάνει οι φορείς για να μην εγκατασταθούν οι νεογεννήτριες, αυτές οι νεογεννήτριες. Το ίδιο προφανώς ας πούμε, θα λέει και για μας. Στο Μακροτάνταλο δεν την έχω πάρει ακόμα στα χέρια μου, απλά έμαθα τον δικηγόρο ότι βγήκε η απορριπτική απόφαση, επειδή έχει κηρυχθεί Ατούρα όλη η εκτογραμμή, ότι όταν είχαν υποβάλει και πήραν την άδεια, δεν είχε γίνει η έγκριση της Ατούρα, της περιοχής Ατούρα. Και τι έγινε. Τώρα που δικάζεις, ισχύει η Ατούρα. Άρα, τι θα πούμε. Λοιπόν, θέλω να δείξω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας πια δεν είναι δικαστικό όργανο για να ψάξει την αλήθεια και να αποφασίσει. Δηλαδή, την καλύτερη μελέτη, πρόεδρε, να κάνουμε, την καλύτερη μελέτη να κάνουμε, θα τη βάλει στον κάλαθο. Έτσι, την καλύτερη μελέτη. Γιατί ναι, οι μελέτες μας ήταν πολύ καλές και για το Μακροτάτελο. Υπήρχε η υδρογεωλογική μελέτη για την καταστροφή, δηλαδή, ας πούμε, το νερό, έτσι, που δεν την έλαβε υπόψη. 1,5 εκατομμύριο κυβικά περισσεύουν από τις 6 καφές. Πού θα πάνε. Τώρα δεν λέμε τώρα θα σκάψει, ας πούμε, 5 στρέμματα και τα λοιπά, ας πούμε, ή τι θα κάνει, ας πούμε, 5 αναμεγεννήτριες, έτσι. Αλλά όταν σωρεύονται, τι θα γίνουν όλα αυτά. Η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία είναι σύμβουλος του κράτους και ο νόμιμα νομοθετημένος φορέας για τις μελέτες της ορνηθοπανίδας. Την Άδρο έχουμε δύο οικογένειες πιζαετών. Είναι απόλυτο προστατευόμενο είδος, είναι στο κόκκινο. Όταν έχουμε φωλιά πιζαετού που είναι μέσα στη ζώνη των πάρκων αυτών, κατευθείαν απορρίπτονται. Για κανέναν άλλο λόγο, τίποτα άλλο να μην γράψεις. Επαρκεί και μόνο το ότι υπάρχει φωλιά πιζαετού, όπως και στο Μακροτάνταλο. Η πρώτη ανομογεννήτρια, φανταστείτε, στο Μακροτάνταλο είναι 200 μέτρα από τη φωλιά του πιζαετού. Λοιπόν, εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι, ας πούμε, 400 τόσο η φωλιά του πιζαετού από το πάρκο του Μυτιλινέου. Δεν λαμβάνουν τίποτα υπόψη τους. Ό,τι και επιχείρημα να βρούμε, έχουν το αντίδοτο. Και αν δεν το έχουν, έρχεται το Συμβούλιο του Κρατίας και λέει, ας καταστραφεί ρε παιδί μου, τι έγινε, ας καταστρέψουμε την Άδρο, ας καταστρέψουμε τις Κυκλάδες. Έτσι, δεν είναι μόνο η Άδρος, Άδρος, Τίνος, Πάρος, Νάξος, όλα τα νησιά από κάτω, έτσι, έχουν περίπου 5.000 ανομογεννήτριες στις Κυκλάδες, δεν συζητάμε. Παιδιά, δεν θα είναι αυτό το γραφικό μέρος, ας πούμε, δηλαδή, ας πούμε, που είναι μοναδικό στον κόσμο, οι Κυκλάδες, κανονικά πρέπει να ήταν κηρυγμένο παγκόσμιο μνημείο, οι Κυκλάδες. Και αυτή η συγκέντρωση, αυτό ο αέρας, τι έχουν οι τόποι, έτσι. Είπε ο Βαγγέλης προηγούμενα, έτσι, ναι, και μου σηκώνει, πήγα πριν 5 χρόνια για πρώτη φορά κάτω στο στενό, και λέω και εγώ, τι είναι αυτές οι ξερολιθιές εδώ πέρα, τι είναι αυτά εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι, θα ανοίξουμε τους δρόμους,
θα τα καταστρέψουμε, δεν μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν... Στην Μύκονο θα υπάρξουν... Δεν έχει χώρο. Δεν ανέφερα δύο νησιά, Μύκονο και Σαντορίνη, όλα τα υπόλοιπα έτσι είναι... Μέσα στην Αττική θέλει ένα ειδικό καθεστώς και εκεί πέρα δεν βγάζουν. Αλλά στα όρια της Αττικής μετά Βοιωτία ξεκινάνε και κάτι ρώτησε ότι έχουν φτιάξει νέες ανεμογεννήτριες κτλ. Ναι, είναι ένα ωραίο κόλπο. Είναι ένα ωραίο κόλπο. Δεν είναι νέες ανεμογεννήτριες. Υπάρχει ένα σύστημα. DTP λέγεται, το οποίο τι κάνει, αυτό είχε, το είχαν φτιάξει σαν ένα ραντάρ για να παρακολουθούν τα πουλιά, για να ξέρουν πώς κατευθύνονται οι οικογένειες, πού είναι το ενδιέτοιμά τους, δηλαδή που παίρνουν τροφή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό το εξελίξανε σε μία, υποτίθεται, βλέπουμε ότι έρχονται πουλιά, άρα δίνουμε εντολή στην ανεμογεννήτρια να σταματήσει. Λοιπόν, αυτό είναι και αυτό είναι το τελευταίο πιάσιμο που έχει εφευρεθεί σαν επιχείρημα. Δυστυχώς έχει γίνει ένα live στο Κόρθι, το οποίο το περιγράφει κιόλας. Και λέει ότι ναι, μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες ακόμα και στα ωραία μέρη, ας πούμε, γιατί θα έχουμε αυτό το σύστημα προειδοποίησης. Λοιπόν, δυστυχώς, ναι, πρέπει να προσέχετε σε ποιους δίνετε να κάνουν μελέτες, έτσι, που τρώνε εκατομμύρια. Λοιπόν, τα έφαγε τότε, Παπαλέξης λέγεται, πρόεδρος ορολογικής και τώρα είναι ο κύριος μελετητής των ανεμογεννητριάδων. Έτσι, λοιπόν, πέρασε στην άλλη πλευρά. Τα λεφτά ήταν, βλέπετε, πολλά, μάλλον, που λέγεται και η διαφήμιση. Εδώ πέρα τώρα δεν είναι ΑΠΕ. Αυτό το πάρκο δεν είναι ΑΠΕ, είναι ΒΑΠΕ. Είναι μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής ρεύματος. Μιλάμε για μια βιομηχανία, η οποία έχει στόχο το κέρδος, όπως προείπα, λοιπόν, για μερικές οικογένειες και κυρίως για τη Γερμανία. Μόνο τη Γερμανία. Η Γερμανία έχει τάσει να μπουν ανεμογεννήτριες εδώ πέρα. Ξυλώνονται τώρα από τη Γερμανία, έτσι, γιατί μετά από 20 χρόνια ανακαλύψανε ότι δεν παράγουν. Είναι απλά μια αναδιανομή πλούτου να τα παίρνουνε μέσω του λογαριασμού, του ΕΤΜΕΑΡ και τα λοιπά, να τα παίρνουν από τον κόσμο κάποιες οικογένειες. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι, οι Γερμανοί το καταλάβανε. Έχουν δώσει επιδοτήσεις στους ανεμογεννητριάδες 500 δις ευρώ. Για επιβεβαίωση. 500 δις ευρώ. Μέχρι τώρα, παιδιά, έχουν δώσει 500 δις ευρώ επιδοτήσεις. Δεν μιλάμε τώρα σήμερα για πεντανοδεκάρες. Λοιπόν, να για ποιο λόγο τους ενδιαφέρει. Παρακολουθήστε τη μετοχή στο χρηματιστήριο της Μυτιλινέως ΑΕ. Παρακολουθήστε τη. Κάθε φορά έχει ανέβει στα ύψη. Παρακολουθήστε τη. Χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός. Κερδίζει και από το τζογάρισμα των ατόμων που παίζουν μετοχές. Ο Μυτιλινέως κάθε φορά που λέει, που δεν το κάνει, ότι το κάνει μια επένδυση. 60 ανεμογεννήτριες στο Κόρφη. Παρακολουθήστε την επενδύση. Πού ήσουν, κύριε μου, σας οπότε, είναι απόλυτα αντιληπτό ότι είναι οικονομικά συμφέροντα και δυστυχώς σε αυτά δείχνει να συντάσσονται οι υπουργοί είτε μέσω μνημονιακών νόμων, βλέπε Γερμανία και Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μέσω υπόγειων διαδρομών. Έτσι, γιατί όλοι έχουν ένα τίμημα, όλοι εξαγοράζονται. Η ίδια η ΔΕΗ έχει στις ανακοινώσεις της, μιλάει για μια όχι παραγωγή, αναμνηστική παραγωγή ενέργειας. Τι σημαίνει αναμνηστική παραγωγή ενέργειας?
είναι όποτε θέλει. Εμείς για να μπορέσουμε να έχουμε ρεύμα, τώρα βλέπετε χρησιμοποιούμε ρεύμα εδώ πέρα για να το έχουμε, αν δεν φυσάει, οι ανεμογεννήτριες που θα έχουμε, παράδειγμα, που θα βάλουμε στο νησί, δεν θα βοηθάνε. Θα έχουμε blackout. Λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζουμε και να ξέρετε και, και σας ενημερώνω ότι μέχρι τώρα δεν έχει κλείσει ούτε ένα εργοστάσιο λιγνίτη. Δεν έχει κλείσει ούτε ένα εργοστάσιο φυσικού αερίου. Έχουμε 3.500 μεγαβάτ στην Ελλάδα από ΑΠΕ. Κι όμως ζητάνε να φτιάξουμε κι άλλα. Ήδη μιλάνε ότι θα πρέπει να φτιάξουμε την πέμπτη μονάδα λιγνίτη πάνω στην Πτολεμαΐδα. Για ποιο λόγο, αφού βάζουμε ανεμογεννήτριες. Για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει να μπει κι άλλη μονάδα. Πρόπερση φτιάχτηκε το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής άνθρακα στη Γερμανία. Αφού έχουν ανεμογεννήτριες. Γιατί το έχουνε. Άρα, για να δουλέψει η ανεμογεννήτρια και να μπορέσει να έχει υπόσταση, έρχεται και μας λέει ότι θέλουμε και τα μηχανήματα βάσης, δηλαδή το λιγνίτι, τα υδροηλεκτρικά ή το φυσικό αέριο. Όσες περισσότερες βάζουμε ανεμογεννήτριες, τόσο πιο πολλά εργοστάσια βάσης χρειαζόμαστε. Και επειδή κάπου διάβασα ότι μπορεί να τις κλείνουμε και να τις ανοίγουμε τα εργοστάσια, δυστυχώς και εκεί πέρα μας πιάσανε κότσους οι Γερμανοί. Φαίνεται βγάλανε τα δικά τους τα παλιά, τα βάψανε και μας τα δώσανε. Όλα τα μηχανήματα που έχουμε εμείς φυσικού αερίου, δηλαδή στα εργοστάσια της ΔΕΗ, φυσικού αερίου, δουλεύουν με on-off, δηλαδή ανοίγουν και κλείνουν. Δεν μπορεί να πάει ρελατή. Δεν μπορεί να πάει, θέλω τώρα ας πούμε, το 20% της παραγωγής. Δουλεύει on, δηλαδή παράγει, καίει στο full και την πετάει την ενέργεια, γιατί εκείνη τη στιγμή έρχεται, φυσάει ο αέρας και έρχεται η ενέργεια που δίνει, αυτή τη χάρπαστη ενέργεια που δίνει η ανεμογεννήτρια. Δεν πρόκειται να έχουμε καμία βελτίωση συνθηκών όσον αφορά διοξίδιο του άνθρακα κτλ. Μείωση των αντάλλων. Δεν πετυχαίνουν σε αυτό το οποίο εξαγγέλθηκε, δηλαδή ότι παράγει καθαρή ενέργεια. Δεν μιλάω τσάπα αέρας, είναι πολύ ακριβώς το ίδιο αέρας, όπως είδαμε. 98 ευρώ πληρώνεται, ενώ ο λιγνίτης εμάς μας στοιχίζει 35 ευρώ. Είμαστε πτωχευμένη χώρα και θα πρέπει να πληρώνουμε κάτι 98 ευρώ. Για ποιο λόγο. Και δεν είναι μόνο το 98, είναι και άλλα από πίσω που πληρώνουμε. Λοιπόν, ενώ το κόστος του λιγνίτη είναι 35 ευρώ. Και άμα θέλουν, μπορούν να βάλουν φίλτρα. Δεν το λένε, να βάλουν φίλτρα. Ούτως ώστε να μην έχουμε μόλυνση, έτσι, διοξιδίου του άνθρακος. Έτσι, αυτό είναι το ρεζουμέ. Δεν πρέπει να μπουν στην Άδρο καθόλου ανεμογεννήτριες. Αν θέλουμε να δούμε κάτι άλλο που μπορεί να πει, ΒΑΠΕ ανεμογεννήτριες, έτσι. Το Πολυτεχνείο με μια ομάδα μηχανολόγων σχεδίασε ανεμογεννήτριες πριν 15 χρόνια, 20 πόσο ήτανε, οριζόντιες με πτερωτή μέσα. Βασιζόμενοι, ας πούμε, στην παλιά, έτσι, παραδοσιακή τεχνολογία. Αγοράσανε την πατέντα και πήρανε και το εργοστάσιο οι Γερμανοί και το κλείσανε. Το θάψανε. Τα σαΐνια αυτοί οι μηχανολόγοι πήγανε στην Κίνα και τις φτιάχνουνε. Πουλούνται αυτές. Αλλά κανένα δεν τις θέλει. Γιατί δεν έχει κέρδος. Δεν έχει χρήμα για κανέναν. Ναι. Αλλά όπως ο Δήμος θα μπορούσε να το κάνει. Να πάρει επιδοτήσεις ο Δήμος, έτσι, και να εγκαταστήσει τέτοιες άμα θέλει. Δηλαδή να μην οχλεί, έτσι, και να μπορέσει να τις εντάξει. Υπάρχουν μελέτες, υβριδικά συστήματα, νερά έχουμε, κάνεις μία λιμνοδεξαμενή ψηλά, μία κάτω, υδροηλεκτρικό έργο, μερικά φωτοβολταϊκά, μερικές ανεμογεννήτριες και έχεις, έτσι, αυτονομία 100%.
Αυτό που θα σταματήσει ίσως την εγκατάσταση είναι η κινητοποίηση δική μας πια. Δεν έχουμε την υποστήριξη ούτε της πολιτείας, το βλέπουμε, το κράτος δηλαδή, ούτε το δικαστήριο. Έτσι, οι τοπικοί άρχοντες, οι οποίοι εκλέφθηκαν για να προστατεύσουν, για να διοικήσουν και να προστατεύσουν το νησί, δεν το πήρε για να το καταστρέψουμε. Έτσι, όπως και εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα πήραμε κάτι από τους προγόνους μας, έτσι, δεν πρέπει να το πάμε δηλαδή, ας πούμε, στον έστω χειρότερο. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει να το δώσουμε αμόλυντο στα παιδιά μας. Χαίρομαι, έτσι, που έστω και τώρα, έτσι, αυτό που λέμε στο παραπέντε, πριν την έλευση των ανεμογεννητριών, το κόρθι πήρε μπροστά. Ήτανε πάντοτε μια μεγάλη μαπορία για ποιο λόγο έχει γίνει και εδώ και εκδήλωση, έτσι, ναι, γιατί ήτανε μόνο οι ομιλητές πριν το 12-13. Λοιπόν, ήτανε μόνο οι ομιλητές. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Λοιπόν, κάνουμε εκδηλώσεις στη χώρα. Λίγοι. Έχουμε κάνει 2 εκδηλώσεις στο Γαύριο, είναι πάνω από 300 άτομα. Είναι ανεπίστροφη καταστροφή. Ανεπίστροφη. Παιδιά, με το που μπήκε, δεν βγαίνει. Θα γεμίσουν τον τόπο με χιλιάδες κυβικά τσιμέντα. Λοιπόν, θα σφραγίσουν τα πάντα. Δρόμοι οι οποίοι για τη συντήρησή τους, ας πούμε, θα είναι πάντοτε σφραγισμένοι, άρα δηλαδή δεν θα μπαίνει νερό, άρα θα έχουμε πρόβλημα σε όλο πια, πέρα από το αισθητικό, με τα νερά, καταστροφή, πεζούλες, περιστερώνες κτλ. Και η όκληση οπτική, η όκληση η ακουστική, χωρίς να ξέρουμε, γιατί εδώ δίστανται πια οι επιστήμονες, ας πούμε, λένε δεν υπάρχει θέμα. Άλλοι επιστήμονες όπως μου λένε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα, έτσι, τρέλας, έτσι, ο υπόϊχος, έτσι, σε τρελαίνει. Με απλά μαθηματικά, χωρίς να θέλω να του ζητήσω το ήθος κανενός, έχοντας, ας πούμε, το τοπικό άρχοντα, ας υποθέσουμε τώρα τον Τσε Γκεβάρα εδώ πέρα. Υποθέτω αδιαμφισβήτητος ό,τι αφορά το κίνητο. Συνοψίζοντας τη συζήτηση μέχρι τώρα, υπάρχει ο πολιτικός δρόμος που ψιλοκαταλήξαμε ότι είναι ο πιο ταχύς. Πολιτική πράξη δεν είναι μόνο πίσω από τις κλειστές πόρτες να πέσουν κάποια τηλέφωνα ή κατά τοπικά έτοιμα να συγκινηθεί η βόρεια πλευρά που έχει τις διασυνδέσεις για να πέσουν τα τηλέφωνα. Γιατί στο κόρθι ξέρουμε ότι είναι μια άλλη ιστορία σε ό,τι πάει στην πολιτική πραγματικότητα υπό αυτή την έννοια. Πολιτική πράξη είναι αυτό που λέτε όλοι μέχρι στιγμής, ότι δεν έχουμε να συνειδητοποιήσουμε, δεν έχουμε πολυτέλεια ψυχανάλυσης ποιος φταίει τι έγινε, αλλά εδώ και τώρα να μαζευτούμε στη ράχη χωρίς να κρίνουμε ποιος είσαι εσύ, γιατί καθυστέρησες, τι θες να πεις, τι συμφέροντα έχεις. Ένας κοινός σκοπός, μαζευόμαστε στη ράχη, δεν περιμένουμε ούτε τοπικό άρχοντα, γιατί είναι μέσα σε ένα πολιτικό σύστημα που αργεί. Γιατί καταλήξαμε το νομικό, η νομική διαδικασία, ο νομικός δρόμος είναι αργός. Το να γίνουν μελέτες μπορεί να υπάρχουν ήδη, είστε πόσοι εδώ πέρα μηχανικοί, θα μπορούσατε να συλλέξετε τις υπάρξεις, να μιλήσετε με πιο εξειδικευμένους συναδέλφους και να κάνετε μια ομάδα μεταξύ σας. Το να μιλήσουμε πολιτικά αυτή τη στιγμή με ένα σύστημα που έχουμε καταλήξει όλοι μεταξύ μας ότι είναι σαθρό και ότι ο δρόμος του είναι οι ιδιωτικές εταιρείες παγκοσμίως που μιλάνε με τις κυβερνήσεις, φτιάχνουν τους νόμους και αποφασίζουν από πολέμους μέχρι την ποιότητα ζωής μας και το που είμαστε εμείς. Δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω, νομίζω ότι όλοι το ξέρουν και συμφωνούμε σε αυτό. Άρα, η πολιτική πράξη σε ένα ψηφιακό χωριό που λέγεται, θα σου πω την απόλυτη ξεφτύλα, Facebook, το πιο απλό, έτσι, ανώδυνο για όλους μας, το να μαζευτούμε 2 άτομα, όχι όσοι είμαστε εδώ πέρα, είμαστε πλήθος, και να κάνουμε μία πράξη επιτόπου, με φυσική παρουσία, που ο Βαγγέλης ορκίστηκε να το τραβάει σε κάμερα. 2 άτομα δεν φτάνουν. Κι όμως εγκρίθηκαν τα άμεσα μέτρα του πύργου του πίστη που κανείς δεν ενδιαφερότανε, επειδή ο Βαγγέλης ορκίστηκε και τράβηξε μέρα και τον Παπαδάκη να κάνουν μια χαζομάρα. Χαζομάρα! Που αυτό πήραν σοβαρά τα γραφεία
μέσω της δημοσιότητας και άνοιξε ένας διάλογος από κάτι που τελικά είναι στα χέρια μας και είναι η πολιτική πράξη. Και νομίζουμε ότι η πολιτική πράξη είναι τα χαρτιά μόνο. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Δεν λέω ότι ο ένας δρόμος ανταγωνίζεται το άλλο, γι' αυτό πάω να συνοψίσω με τα απλά μαθηματικά που ποτέ δεν ήμουν καλή. Να μαζευτούν οι μηχανικοί, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, να μαζευτούν οι εκπαιδευτικοί, να κάνουν και εκείνη τη δουλειά τους και να πάμε και κάποιοι εκεί που δεν είμαστε εξειδικευμένοι, ώστε να κερδίσουμε χρόνο, ώστε αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους. Μπορούμε να κάνουμε μια στρατηγική από κοινού με ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Αυτό. Γιατί εδώ μέσα υπάρχει κόσμος, όχι αξιόλογος. Στα δικά μου ελληνικά, γαμάτος για να αλλάξει πραγματικότητα. Από τα παιδιά που είναι πίσω σου, μέχρι τον Νίκο, τον Βαγγέλη, τη Λίνα, τον Γιάννη, τον άλλον Γιάννη, επώνυμα. Γαμάτος με δυνατότητες και είδους που δεν τον φυσικτώ και πολιτικούς που επίσης θα μπορούσα, αλλά είναι αργοί, γιατί συνδιαλέγονται σε ένα σύστημα μέσα που είναι, ξέρουμε τι είναι, μην το αναλύσουμε άλλο. Τέλη στρατηγική και κάποιοι μπορεί όντως να ερχόμαστε τελευταία στιγμή, να μαθαίνουμε τελευταία στιγμή, αλλά δεν έχουμε πολυτέλεια για αυτά τα μαθηματικά αυτή τη στιγμή, θα κάνουμε αργότερα για να μάθουμε. Έτσι όπως το βλέπω, δεν περιμένουμε το πλουσιάκι. Ας έρθουνε κι αυτοί, θα έρθουνε, να είσαι σίγουρος, άμα κάνεις τη δουλειά θα έρθουνε. Η ΔΕΔΙΕ είναι σε έναν οργασμό, στρώνει καλώδια σε όλους τους δρόμους τους κεντρικούς, από το στενό μέχρι το καμινάκι. Αν δεν το γνωρίζετε, αυτό γίνεται. Έρχεται και το καλώδιο, αυτό διασύνδεση των κυκλάδων, και για το οποίο και γι' αυτό είχαμε προσφύγει και γι' αυτό απορρίφθηκε πάλι με το ΣΤΕ η προσφυγή. Δηλαδή δεν μπορείς να λες, ας πούμε, οι κυκλάδες θέλουν 300 ΜΒ, λέω ένα νούμερο, έτσι, ενέργειας, και εσύ να πάρεις, ας πούμε, μερικές χιλιάδες, γιατί έχεις να πάρεις ανεμογεννήτριες. Πληρώνουμε εμείς, γιατί η ΔΕΔΙΕ είναι δημόσιο. Είναι λεφτά από την τσέπη μας. Με άλλα λόγια, αν θα δείτε μέσα στο λογαριασμό, έχει για τα αποστολή, για την εγκατάσταση των καλωδίων και τα λοιπά. Τα πληρώνουμε, εμείς τα πληρώνουμε, όλη η Ελλάδα τα πληρώνει. Οργανώσουν μία άμυνα με όλα τα στοιχεία. 5 Οκτωβρίου, Κυριακή, θα γίνει μια συγκέντρωση στο Κόρθι που θα έρθουν φίλοι από τα άλλα νησιά, θα έρθουν οι ειδικοί που θα μιλήσουν για το θέμα αυτό. Οι προλαλήσαντες με καλύψαν σε όλα. Απλά ας μην το αφήσουμε στην κουβέντα. Προσπαθούμε πολλά χρόνια και με τον Νίκο και με τη Ζέφη και με όποιους ήμασταν εμπλεκόμενοι λίγο πριν βρεθούμε όλοι μαζί εδώ, ας κάνουμε κάτι. Ας μην μείνουμε πάλι στις κουβέντες, εγώ είμαι διατεθειμένη και γυμνή να βγω και να γράψω στο επόμενο. Έξω σε όλες τις μιλάω. Εάν πρέπει να δουλέψουμε με το κομμάτι marketing, ίσως μόνο έτσι πρέπει να μας πάρουν και τα κανάλια στα σοβαρά. Που μπορεί να μην είναι πολύ σοβαρός ο τρόπος με τον οποίο θα φανούμε. Από εκεί και πέρα, ας χρησιμοποιήσουμε το Andros Trail Race σαν ένα βήμα, εάν χρειαστεί να πάρουμε υπογραφές. Το κάναμε και πέρυσι με τον πύργο πίστη και ίσως βοηθήσαμε λίγο κι εμείς βάζοντας ένα μικρό πετραδάκι. Εάν είναι να υπογραφούν, να μπουν υπογραφές κάπου, ας το κάνουμε. Δηλαδή, όχι μόνο σκορφιανούς, αν έχει σημασία και αν έχει νόημα και άνθρωποι ξένοι, μη τόπιοι, να υπογράψουν κάπου ή να βγάλουμε ένα μεγάλο πανό. Εκεί που θα είναι τα κανάλια, εκεί που θα είναι τα ραδιόφωνα και εκεί που θα έρθουν 323 αθλητές για να τρέξουν, είμαστε ανοιχτοί να το προχωρήσουμε και μέσα από τον αγώνα. Μία θερμή παράκληση μόνο. Ας μην μείνουμε εδώ. Δηλαδή, ας μην φύγουμε και εφόσον δείχνουμε όλοι να συμφωνούμε, αύριο το πρωί ξυπνήσουμε και το ξεχάσουμε. Ας αρχίσουμε να βάζουμε ημερομηνίες, ας αρχίσουμε να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ας πάρουμε λίγο τα όπλα στα χέρια, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος. Πόλεμος μόνο. Αυτό, τίποτα άλλο. Και να λέμε κάτι που θα είμαστε προσωρινοί εδώ, θα περάσουμε, θα φύγουμε, ίσως κάποιοι αφήσουμε παιδιά,
τα οποία θα είναι και αυτά προσωρινά. Και αυτό το πράγμα καλό θα είναι να μένει όσο λιγότερο πειραγμένο από την ανθρώπινη παρουσία γίνεται. Η γη δεν είναι απλά επειδή και μόνο ανήκει ένα κομμάτι της ιδιωτικά σε κάποιον τη δικαιοδοσία του να την εκπορνεύει έναντι αμοιβής οπουδήποτε αλλού. Ανήκει σε όλους. Οπότε καλό είναι να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε. Εγώ να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ.